το χωριό μας λόγω της κατοχής εδώ και ρίχνανε λίρες στους αντάρτες με τα αεροπλάνα. Και ερχόντανε ξένοι και ψάγανε να βρουν τις λίρες και μήπως έπεσε θύμα απαγωγής. Κώστα! Στην περιοχή εδώ πριν από μερικά χρόνια είχαν πιάσει μια καλλιέργεια χασίς που γινόταν μεταξύ αρμάτων και πάδων. Υπάρχει μια περίπτωση να έπεσε σε κάποια από αυτές τις πύρες. Κάποια στιγμή πριν από αρκετά χρόνια βέβαια κάναμε κάποια προσπάθεια με την εκπομπή ρεπορτάζ στην Ομίχλη για να δούμε αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για αυτόν τον άνθρωπο. Είχαμε τηλεφωνήματα αρκετά από ό,τι θυμόμαστε και ναι, βράδυ. Στην εκπομπή πέσανε αρκετά τηλεφωνήματα. Mm-hmm. Αλλά τι έγινε μετά την εκπομπή? Μετά την εκπομπή επικοινωνήσαμε εμείς με ένα τηλέφωνο που εκείνο μας έδειξε περισσότερο ενδιαφέρον. Καταρχήν, πήρατε όλα τα χαρτιά στα χέρια σας. Όλα τα χαρτιά, ναι. Τα ψάξατε όλα από την αρχή, μιλήσατε με τον κόσμο που επικοινώνησε με την εκπομπή εκείνο το βράδυ? Ψάξαμε αρκετά, αλλά το μοναδικό, το ένα που έπεσε τελευταία, το ψάξαμε πιο πολύ εκείνο. Θέλησαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά λέει τα ίδια θα σας πω πάλι. Αυτός είπε ότι βρέθηκε κάπου σε ένα πρακτορείο που τον είδε, που πλούσε λαχεία και συζητήσαν αυτά τα λόγια. Και το σύζυγό σου τον έχει συναντήσει κάπου στην... Ναι, κάπου εκεί, αυτά, στα Κεφουρία, στο Κεφισό. Στον Κεφισό. Και ότι ο σύζυγός σας του είπε από πού είναι, από πού είναι η καταγωγή του, τι του είπε δηλαδή? Του είπε πόσα παιδιά έχει, που δούλευε και που δούλευα. Και τότε με ρώτησε ο κ. Χαρταβέλλας. Αυτά δεν είχαν ακουστεί στην εκπομπή όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό σας ρωτάω. Όχι. 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 Μάλιστα. Εσείς δεν φαντάζεστε πάντως για ποιο λόγο δεν θέλει ο κ. αυτός να βρεθεί μαζί σας? Όχι. Πού να ξέρω. Όχι. Άρα είναι δηλαδή ένα μελανό σημείο στην ιστορία αυτή. Ναι. Όχι μόνο αυτοί, όχι μόνο εμείς, όλοι οι δικοί της και όλο και ακόμη και οι ξένοι, με μια αγωνία ζούμε. Γιατί δεν βρήκαμε ένα σημαδάκι, να βρίσκαμε κάτι. Σπίτι ελλειμμένο, στεναχώρια, τίποτα περισσότερο, τι να πει. Είμαστε, πώς να το πω, σε κάρβουνα αναμένα, πώς να το πω. Είναι μεγάλη αυτό, μεγάλη στεναχώρια. Εσείς είτε μόνοι σας τώρα? Μόνοι μου. Πότε έρχεται το παιδί? Στο χωριό τώρα. Στους πάντες. Ναι. Συνεχίζετε να ζείτε εκεί? Τώρα ναι, το χειμώνα. Ζείτε στο σπίτι δηλαδή που έφτιαξε ο σύζυγός σας? Ναι, ναι, πότε εκεί, πότε κατέβαινα εδώ στη μάνα μου. Η κυρία Όλγα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει, δεν το έχει βάλει κάτω ακόμη. Κοιτάει και δεν μου πει ότι πρόκειται να το βάλει κάτω αν δεν παρουσιαστεί κάτι. Αν μπορέσει να μας βοηθήσει σε αυτό το πράγμα. Έστω κάτι, ένα σημαδάκι να βρούμε από αυτό τον άτομο. Εσύ πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να συμβεί? Φυσικά, γιατί πρέπει να είναι εν τη ζωή. Γιατί αν δεν ήταν εν τη ζωή, κάτι θα βρίσκαμε. Κάποιος θα τον έβρισκε. Ή σκοτωμένο ή γκρεμισμένο προλόγος, κάτι θα γινότανε. Πόσοι έχουν χαθεί, έχουν βρεθεί. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα σήμερα που είχαμε ασχοληθεί σε μια παλιότερη μας εκπομπή, χωρίς να έχουμε καλό αποτέλεσμα τότε. Σήμερα το βράδυ αναζητάμε τον κύριο Κώστα Σουγκάρο, 65 ετών, πατέρα τριών παιδιών. Ένας άνθρωπος που ζούσε σε ένα χωριό εκεί κοντά στην Βόνιτσα, στο χωριό Πάδες. Ορεινό χωριό επάνω στα βουνά. Μετανάστευε από τη Γερμανία, είχε πάει άνθρωπο στη Γερμανία, είχε κάνει κάποια μικρή περιουσία, γύρισε στο χωριό του, άνοιξε ένα καφενεδάκι και κάποια μέρα έφυγε να πάει να δέσει κάποιο ζώο σε ένα χωράφι. Και από εκεί και πέρα χάνουν τα ίχνη του. Δεν είχε κανέναν ουσιαστικό λόγο να εξαφανιστεί ο άνθρωπος αυτός. Απολύτως κανέναν. Δεν είχε πρόβλημα στο σπίτι του, δεν είχε πρόβλημα στο χωριό του. Πολλοί λένε ότι ίσως ο κύριος Σουγκάρος να έπεσε άθελα του μάρτυρας σε κάποια παράνομη συναλλαγή. Λαθρεμπόρων, Αλβανών. Άλλοι λένε ότι επειδή σε εκείνη την περιοχή πολλοί ήταν αυτοί που ψάχνανε για χρυσάφι, είναι αυτή η γνωστή ιστορία που ταλαιπωρεί χιλιάδες Έλληνες εδώ και 50 περίπου χρόνια, που ψάχνουν σε ορισμένα ορεινά μέρη να βρούνε χαμένες και κρυμμένες χρυσές λίρες από τον εμφύλιο κλπ. Κλπ. Ίσως λοιπόν, λένε κάποιοι, ο κύριος Σουγκάρος να αντελήφθη να είδε κάποιους οι οποίοι πιθανότατα είχαν βρει κάποιον χαμένο, κρυμμένο, θαμένο θησαυρό και ο άνθρωπος να τον βγάλανε από τη μέση. Θα μου πείτε σενάρια έτσι επιστημονικής φαντασίας και ίσως παρατραβηγμένα λιγάκι. Αλλά πραγματικά οι δικοί του άνθρωποι δεν ξέρουν τι να υποθέσουν για την εξαφάνιση αυτή ενός πατέρα τριών παιδιών που δεν είχε κανέναν ουσιαστικό λόγο να εξαφανιστεί. Θα δούμε λοιπόν
τι θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το βράδυ. Καθώς πριν από περίπου 2,5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχαμε ασχοληθεί με την υπόθεση Σουγκάρου, είχαμε αρκετά τηλεφωνήματα τότε για εμφάνιση του ανθρώπου αυτού στα Πατήσια. Κάναμε έρευνες πολλές την επόμενη ημέρα τότε και τις επόμενες ημέρες της εκπομπής, αλλά δεν βρήκαμε κάτι συγκεκριμένο. Επειδή όμως συνεχιζόντουσαν τα τηλέφωνα για την ύπαρξη αυτού του ανθρώπου εκεί στα Πατήσια, εμείς σήμερα είμαστε εκεί. Είμαστε στα Πατήσια. Βρίσκεται εκεί πέρα η Μαρία Γιαχνάκη. Να την ακούσουμε. Καλησπέρα από το κεντρικό στούντιο του ΣΤΑΡ. Καλησπέρα λοιπόν από τα Πατήσια. Βρισκόμαστε σήμερα το βράδυ εδώ με την κινητή μονάδα του ΣΤΑΡ. Πανέτοιμοι να κινηθούμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μας υποδείξετε εσείς, αλλά και οι τηλεθεατές που τυχόν πάρουν τηλέφωνο στην εκπομπή και δώσουν κάποιες πληροφορίες για τον Κωνσταντίνο Σουγκάρου, τον οποίο αναζητούμε σήμερα το βράδυ. Πριν από καιρό που είχαμε ασχοληθεί πάλι από αυτήν την εκπομπή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, είχαμε πάρα πολλές πληροφορίες για το κέντρο των Αθηνών και ειδικά εδώ για την περιοχή των Πατησίων. Γι' αυτό και εμείς σήμερα είμαστε εδώ. Θα προσπαθήσουμε με την φωτογραφία του ανθρώπου να κινηθούμε σε κάποια σημεία και να κάνουμε τη δική μας έρευνα. Είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολη η ιστορία απόψη, διότι έχουν περάσει και αρκετά χρόνια από τη μέρα που εξαφανίστηκε. Παρ' όλα αυτά όμως, με την κινητή μονάδα του ΣΤΑΡ, θα είμαστε σε θέση να κινηθούμε και σε οποιαδήποτε άλλο σημείο της περιοχής, όχι μόνο εδώ στην περιοχή των Πατησίων. Και βέβαια, ό,τι νεότερα έχουμε, θα σας ενημερώνουμε συνεχώς. Αυτά λοιπόν από εδώ. Ο λόγος πάλι σε εσάς. Θα είμαστε λοιπόν σε μια διαρκή επικοινωνία με την περιοχή αυτή των Πατησίων, όπου θα μπορεί εκεί πέρα να κινείται το συνεργείο του ΣΤΑΡ με την Μαρία Γιαχνάκη, για να δούμε αν τελικά οι πληροφορίες που είχαμε στην πρώτη εκπομπή και αυτές που θα έχουμε ίσως και σήμερα μας οδηγήσουν κατόπιν σε αυτόν τον άνθρωπο. Για τον οποίο, όπως σας είπα λίγο πριν, υπάρχουν πάρα πολλές εικασίες. Και δικαιολογημένα εξάλλου οι άνθρωποι του, η οικογένειά του ανησυχεί για τη ζωή του. Εάν τον είχαν τότε χτυπήσει, εάν τον είχαν πιάσει, εάν τον έχουν εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν. Εάν έχει πάθει κάτι. Ξέρετε, σε αυτή την ηλικία των 65 ετών είναι πάρα πολύ εύκολο, και σήμερα δεν είναι 65, είναι 68 ή 69, είναι πάρα πολύ εύκολο οι άνθρωποι με κάποιο, με ένα χτύπημα ίσως ή με ένα τύχημα να πάθουν αμνησία. Το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που ίσως κάποιοι τους χτυπήσουν ή πάθουν κάποιο ατύχημα, να μην θυμούνται ποιοι είναι, από πού έρχονται και πού ανήκουν. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί σήμερα με τον Κώστα Σουγκάρο και να μην έχουμε την ατυχία της περασμένης εβδομάδας, της περασμένης Τρίτης. Και λέω ατυχία διότι τότε είχαμε ασχοληθεί την περασμένη Τρίτη με ένα 14χρονο παιδί, τον Θωμά τον Δαϊρετζή. Ένα παιδί που είχε χαθεί από την οικογένειά του εδώ, από τον Κορυδαλό. Ένα παιδάκι που είχε μπλεχτεί άσχημα, τον βλέπετε στις οθόνες σας, είχε μπλεχτεί άσχημα από ό,τι φαίνεται με κακές παρέες. Παρέες που τον είχαν οδηγήσει ίσως και στα ναρκωτικά, τον είχαν οδηγήσει και στα στέκια των τοξικομανών. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να βρούμε τον Θωμά την περασμένη νύχτα, την περασμένη Τρίτη το βράδυ. Να δούμε κάποιες κορυφαίες στιγμές εκείνης της εκπομπής και αμέσως μετά θα σας πω τι έγινε με τον 16χρονο Θωμά Δαϊρετζή. Εσείς σαν πατέρας, όταν βλέπατε ότι το παιδί σας παραπατάει και ότι υπάρχει περίπτωση να μην έχει πει μια μπύρα και να ζαλίστηκε, αλλά μπορεί να έχει κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Δεν έχω πάει και στην ασφάλεια, δεν κάνα τίποτα. Μου λέει είναι ανήλικος, δεν λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε. Του λέω, μου πέταξε εμένα το σίδερο του. Τι θα γίνει. Με τον άλλον, είχαν έρθει στο σπίτι, λέω, και επειδή ήθελα να το διώξω τον άλλον, πάει σπίτι του και μου έκανε φασαρίες και τέτοια και αυτά και το είπα στην ασφάλεια. Πήγα και στον εισαγγελέα. Και μου λέει είναι ανήλικος, δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, εσείς πήγατε στην αστυνομία και στον εισαγγελέα πριν να εξαφανίσετε το παιδί σας και τι τους είπατε. Του λέω, ο γιος μου δεν ξέρω τι παίρνει, μου έρχεται κάθε βράδυ στο σπίτι ζαλισμένος. Τι παίρνει, δεν ξέρω. Ναι. Είπατε ασφάλεια. Στην ασφάλεια και στον εισαγγελέα. Και... μου λέει κάποιο χωροφύλακας, όχι ο... το δίωξη ναρκωτικών, ναι, ο τέτοιο Σαμπάνη, κάποιο άλλο. Η υπηρεσία που ήταν. Μου λέει, αγόρι μου, πάρε αυτό το χαρτί και θα πας εκεί. Πήγα εκεί, πράγματι. Πού εκεί? Στον εισαγγελέα, ναι. Μέσα στην Αθήνα. Και επειδή δεν ήξερα εγώ, έπρεπε να πάω στον ανηλίκο και είχα πάει στον άλλο εισαγγελέα. Μου λέει να πάω στον εισαγγελέα. Και λέει ανηλίκο και τι σας είπε. Του λέω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το πρόβλημα. Μου λέει δεν δεχόμαστε σήμερα. Δευτέρα και Τετάρτη είναι. Αλλά μου λέει τι πρόβλημα είναι, για πέστε μου. Λέω ο γιος μου έρχεται σπίτι και έχει ένα πρόβλημα. Του λέω. Έρχεται ζαλισμένος, τι παίρνει δεν ξέρω. Μου πέταξε ένα σίδερο, τι παίρνει δεν ξέρω. Και μου λέει πόσο χρόνο είναι, λέω 16. Μου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και λέω και τι θα κάνουμε, θα τον αφήσουμε έτσι. Έχει μπλέξει ο Θωμάς. Ήταν μπλεγμένος ο Θωμάς. Άργησαν να το καταλάβουν οι γονείς ή άργησαν να κάνουν κάτι οι γονείς. Εγώ πιστεύω ότι άργησαν να κάνουν κάτι. Συγγνώμη που το λέω, άργησαν για μένα. Γιατί έχω κι εγώ μεγάλα παιδιά και τα καταλαβαίνουν και τα αισθάνομαι. Γιατί εμένα είναι ο γιος μου 24 χρονών και πάω στο κρεβάτι και το ξυπνάω να δω πώς θα μου μιλήσει. Γιατί φοβάμαι εδώ στην Ελευσίνα.
Πάω για καφέ και μπορεί να μου έρθει με τίποτα άλλο. Μπορεί να μην τα παίρνει αυτός. Αλλά μπορεί να το ρίξουν κάτι στο καφέ μέσα. Με το Θωμά τον έχουν μπλέξει. Ο Θωμάς είναι αυτή τη στιγμή κάπου και ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να φύγει. Εγώ αυτό πιστεύω. Και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Από τη στιγμή που δεν μας βοηθάει η αστυνομία, δεν μας βοηθάνε κρατικές υπηρεσίες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Καταρχήν, για να γίνει κάτι πρέπει να βρεθεί πρώτα ο Θωμάς. Εσείς δεν ξέρετε ούτε που βρίσκεται. Ούτε που βρίσκεται. Ξέρουν οι φίλοι του, δεν λένε. Δεν λένε οι φίλοι του που είναι. Απλώς του έλεγα, ρε, μην πας εκεί, του λέω. Θα μπλέξεις άσχημα, θα μας μπλέξει εδώ. Δεν κοιτάς τι τραβάει ο κόσμος και τρέχει και κάνει με αυτά τα ναρκωτικά και αυτά. Συγγνώμη, στην ασφάλεια δεν πήγατε να πείτε ότι το παιδί μου έχει μπλέξει μια παρέα που μπορεί να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και συχνάζουν στο λιμάνι. Με αστυνομία τους βλέπει εκεί. Τι να πάω να κάνω, αφού τους βλέπω ότι βλέπουν, τους βλέπουν και δεν κάνουν τίποτα. Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όμως. Όταν στην Ελευσίνα, στην Εργατούπολη, έξω από τα σπίτια σας, τα παιδιά σας, στα πάρκα, στο λιμανάκι, πάνε και καπνίζουν έτσι ελεύθερα χασίση ή παίρνουν ναρκωτικά ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι κάνουν. Στην πλατεία, ας πάνε εκεί στο λιμάνι, στην πλατεία, από ένα χιλιόμετρο. Εγώ που δεν είμαι αστυνομικό, θα σου πω είναι αυτός, φαίνονται. Η φωτογραφία τους κάνει μπαμ. Τα μάτια τους είναι κόκκινα. Μόνο που τους βλέπεις δεν τις κάνουν. Έχουν αφήσει τα παιδιά στο έλεος του Θεού, λίγα λόγια. Ξέρω και κάποιον εδώ, Ελευσίνα, που είναι το κοριτσάκι του που έχει και αυτοί χτες την παρακολούθηκαν. Κάθε μέρα μου αυτός. Και ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Έρχονται εδώ δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι. Και διακινούν... από εδώ είναι τριγύρω, είναι, μπορεί, αυτούς μπορεί να μην τους ξέρω ποιοι τους φέρουν. Τι αλλά αυτοί που είναι. Μπορεί να είναι αυτός τσιράκι τώρα να φέρνει. Τι είναι αυτοί που φέρουν αυτά τα πράγματα, Έλληνες, είναι τι είναι. Ο ένας πρέπει να είναι μουσουλμάνος, Τούρκος πρέπει να είναι, ή γυφτάκια πρέπει να είναι. Τσιγκάνος μάλλον πρέπει να είναι. Και μια άλλη φορά έχω δει κάποιον Αλβανόν εδώ που έφερε με ένα παλιό αμάξι. Έτσι ελεύθερα δηλαδή. Ελεύθερα, τι ασφάλεια που δεν του κάνει ασφάλεια. Αφού η ασφάλεια κάθεται στην πλατεία εκεί και τα πιτσιρίκια πάνω κάτω, τη βλέπει λουλούδι και μετά πέφτει κάτω. Για πότε φτιάχνεται δεν μπορεί να πάρει χαμπάρι. Ήταν πραγματικά ένα μεγάλο θέμα που αγγίξαμε την περασμένη Τρίτη το βράδυ, καθώς ασχοληθήκαμε με τον Θωμά Δαϊρετζή. Αλλά μέσα το παιδάκι αυτό των 16 χρονών προσπαθήσαμε να φωτίσουμε αυτό το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας με τα ναρκωτικά. Ιδιαίτερα σε κάποιες αστικές ή ημιαστικές περιοχές όπως είναι η Ελευσίνα, μια εργατούπολη που υποφέρει βαριά από τα ναρκωτικά. Και είδαμε πως δεν υπάρχει ένα σύστημα αντιμετώπισης του προβλήματος, είδαμε τις ελλείψεις ενός συστήματος που έπρεπε να λειτουργεί για την προστασία αυτών των παιδιών. Ακούσαμε έναν απελπισμένο πατέρα να λέει: δεν ήξερα πού να πάω, ή πήγαινα κάπου και μου λέγανε: δεν είμαι εγώ αρμόδιος, είναι ο άλλος αρμόδιος. Ο ένας πατέρας που έβλεπε τα παιδιά της Ελευσίνας, πολλά από τα παιδιά της Ελευσίνας, με κόκκινα μάτια, να παραπέουν, να παραπατάνε, να αγοράζονται και να πουλούν τα ναρκωτικά μπροστά στα μάτια τους εκεί πέρα στην πλατεία της Ελευσίνας. Δυστυχώς η προσπάθεια για το Θωμά δεν είχε αποτέλεσμα. Και αυτό εμένα με φοβίζει πάρα πολύ. Σημαίνει ίσως ότι το παιδάκι αυτό έχει μπει βαθιά στο σκοτεινό κόσμο των ναρκωτικών, το εκμεταλλεύονται προφανώς, κάποιοι το χρησιμοποιούν στην Αθήνα πλέον, όχι στην Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα χτενίστηκε όλη η περιοχή τις επόμενες ημέρες και από την αστυνομία και από εμάς και από την οικογένεια Δαϊρετζή. Δεν βρέθηκε πουθενά ο Θωμάς. Είναι προφανές ότι το παιδί αυτό βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και έχει μπει βαθιά σε αυτόν τον σκοτεινό εφιαλτικό κόσμο των ναρκωτικών. Η υπόθεση δεν τελείωσε για μας. Αυτές οι ιστορίες που κυρίως έχουν πρωταγωνιστές παιδιά, δεν τελειώνουν ποτέ για μας. Οι έρευνες συνεχίζονται, οι προσπάθειες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής όμως, εγώ δεν μπορώ να λέω τίποτα διαφορετικό από αυτό που είναι η πραγματικότητα. Είμαστε στο μηδέν. Είμαστε από εκεί που ξεκινήσαμε. Ελπίζω να μην έχουμε την ίδια τύχη σήμερα με τον κύριο Κώστα Σουγκάρο και να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας για να ξεκινήσουμε την προσπάθεια ανέβρεσης του κυρίου Κώστα Σουγκάρου. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας για να ξεκινήσουμε 12 παρα 10, 12 παρα 13 την αναζήτηση του σημερινού μας προσώπου που είναι ο κύριος Κώστας Σουγκάρος. Ένας άνθρωπος πλέον 67-68 χρονών, πατέρας τριών παιδιών. Χάθηκε από το χωριό του Πάδες κοντά στην Κόνιτσα, ένα ορεινό χωριό με υψόμετρο 1500 μέτρα. Ο κύριος Σουγκάρος
μετανάστης, Έλληνας μετανάστης από τη Γερμανία. Είναι η γνωστή ιστορία που την έχουμε δει πολλές φορές και σε αυτή την εκπομπή. Αυτών των Ελλήνων που φεύγουν, ξενιτεύονται, δουλεύουν σκληρά 15, 20, 25 χρόνια στο εξωτερικό, κυρίως στη Γερμανία, στην Αμερική, και μετά η αγάπη τους για την πατρίδα τους φέρνει ξανά πίσω. Έχω εδώ πέρα με κάποιο κομπόδεμο, όπως ο κύριος Σουγκάρος, από τη δουλειά των 20 ετών στη Γερμανία, σκληρή δουλειά εργάτη. Άνοιγε ένα καφενείο εκεί στους Πάδες, ζει μια χαρά και κάποια μέρα πάει να δέσει το ζώο του σε ένα χωράφι έξω από το χωριό. Και εκεί πέρα χάνουν τέχνη του. Τα σενάρια, όπως σας έλεγα στον πρόλογο, είναι πολλά. Μήπως είδε κάτι που δεν έπρεπε να δει, μήπως έτυχε πάνω σε μια συναλλαγή παράνομων και τον χτυπήσανε ή τον εξοντώσανε ή τον αρπάξανε. Μήπως πολλά τα ερωτηματικά σε μια πολύ σκοτεινή ιστορία μας είχε απασχολεί στο παρελθόν, πριν από 2,5 περίπου χρόνια, 3. Τότε που είχαμε κάποια τηλεφωνήματα, γιατί υπάρχει ο κ. Σουγκάρο εδώ στα Πατήσια. Τηλεφωνήματα που δεν απέδωσαν τίποτα. Να δούμε σήμερα τι θα καταφέρουμε. Και κοντά μας θα είναι η σύζυγός του, η κυρία Όλγα Σουγκάρο, την οποία παρακαλώ να έρθει στο στούντιο, στο πλατό. Ελάτε, κυρία Σουγκάρο. Γεια σας. Γεια σου, κύριε Καρδά. Τι κάνετε, καλά. Καλά. Κάθιστε, εδώ είμαστε πάλι. Ναι. Εδώ είμαστε πάλι για τον σύζυγό σας. Που θα είναι σήμερα πόσο ετών? 65. 65 είναι σήμερα, ναι. 65. Κάναμε μια εκπομπή λοιπόν πριν από 2,5 περίπου χρόνια, ναι, από ό,τι είχαμε κάνει. Και είχαμε πολλά τηλεφωνήματα για την ύπαρξη εδώ πέρα στα Πατήσια, στην, ναι, Αθήνα. Ναι. Δεν βρέθηκε μας τίποτα. Τίποτα. Δεν είχατε αυτά τα 2,5 χρόνια που είχαμε κάνει και την προσπάθεια. Κανένα σημείο. Κανένα σημείο. Τίποτα. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά στην ιστορία αυτή. Υπάρχουν. Ένας άνθρωπος που δεν είχε συγκεκριμένο πρόβλημα για να χαθεί από το σπίτι του και από την οικογένεια του χωριού του, χάνεται όμως ξαφνικά. Χάνεται ξαφνικά, ναι. Ένα απόγευμα που πήγε να δέσει κάποιο ζώο. Ένα πρωί. Πρωί ήταν. Πρωί. Αυτά όλα που κουβεντιάζονται στο χωριό και που ακούσαμε κι εμείς ότι μπορεί να είδε κάποιος. Άλλος λέει για λεφτά, πιθανότητα, άλλος για ναρκωτικά, άλλος. Ότι μπορεί να είδε κάποια συναλλαγή. Μπορεί να είδε κάποιο αυτό. Και... μπορεί να είδε κάποιο. Αν δεν ξέρεις, δεν μπορεί να πεις όμως. Έτσι. Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την ηλικία, των 65 σήμερα ετών, με, ναι, τρία παιδιά, ναι, εδώ και τρία χρόνια δεν έχει επικοινωνήσει μαζί σας. Καθόλου. Καθόλου. Είχε κάποιο σοβαρό λόγο να φύγει από το σπίτι? Όχι. Δεν υπήρχε σοβαρό λόγο. Είχατε τσακωθεί, είχατε λόγο? Δεν υπήρχε τέτοιο είχε πρόβλημα. Είχε επικραθεί για κάτι από το χωριό? Ούτε. Ήταν ήσυχος άνθρωπος. Δεν είχε με κανένα να έχει. Μία εξαφάνιση δηλαδή χωρίς αιτία. Χωρίς αιτία. Πάει να αλλάξει το ζώο για να ξαναγυρίσει με πρόγραμμα στο σπίτι του. Ήταν με παλιά ρούχα, βέργες τα βάζαμε. Μάλιστα. Και δεν ξαναγύρισε. Το μουλάρι το βρήκαμε σε άλλο χωριό. Το ζώο δηλαδή. Το ζώο το βρήκαμε. Εγώ το πήρα, ναι. Θα δούμε να καταφέρουμε σήμερα το βράδυ. Να έρθει κοντά μας και ο φίλος μας, ο ψυχολόγος, ο κ. Μιχάλης Χαντάς, γιατί θα μας βοηθήσει σήμερα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σου. Είναι από αυτές τις ιστορίες που είναι λίγο μυστηριώδεις, με πολλά ερωτηματικά. Μπορεί να πάνε είτε από εδώ είτε από εκεί. Είτε από εδώ είτε από εκεί, αλλά επειδή ξέρεις και τη δική μου την προσπάθεια και την αγωνία κάθε φορά μέσα από μια εκπομπή να μπορούμε να διευρύνουμε το ενδιαφέρον μας για κάποια άλλα. Κάποιες άλλες περιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, μετανάστη από τη Γερμανία, που γυρνάει πίσω στην Ελλάδα, που πάει σε ένα χωριό. Έκανε ένα καφενεδάκι εκεί πέρα, έτσι δεν είναι, η κυρία Σουγκάρου? Είχαμε νοικιασμένο το είχαμε. Είχατε νοικιάσει ένα. Ναι, για 4-5 χρόνια. Και όλη αυτή η ψυχολογία του μετανάστη που παλεύει εκεί και έρχεται στην Ελλάδα, στο χωριό, που τον βλέπουν και λίγο περίεργα, ίσως θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Θα δούμε. Εγώ να πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αν αποκλείσουμε και δεν θέλει κανείς να υπάρχει κάποια εγκληματική ενέργεια, λογικό κανείς να υποθέσει ότι μάλλον θα υπάρχει κάποιο υπόστρωμα κάποιας ίσως κατάθλιψης, κάποιας διεργασίας που μπορεί, αν αποκλείσουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει εγκληματική ενέργεια, που όλοι απευχόμαστε. Θα το δούμε και αυτό, κουβεντιάσουμε με την κυρία Σουγκάρου την περίπτωση αυτή. Τώρα, παρακαλώ πολύ να μας βοηθήσετε. Θα σας πω το μυστικό, που δεν ξέρω αν είναι τόσο ευχάριστο για όλους μας, είναι ότι η σημερινή εκπομπή είναι η πρώτη τελευταία και η τελευταία θα είναι την ερχόμενη Τρίτη. Άρα, μετά πάμε διακοπές. Άρα θα ήθελα αυτές τις δύο τελευταίες εκπομπές να καταφέρουμε κάτι, να καταφέρουμε να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα, σας παρακαλώ θερμά, εάν έχετε δει κάποιον άνθρωπο που να μοιάζει στον κύριο Σουγκάρου ή κάτι έχετε μάθει γι' αυτό, να μας πάρετε στο τηλέφωνο αμέσως. Οι συνεργάτες μου είναι στις θέσεις τους. Τα τηλέφωνά μας είναι 34-12-404, 34-13-075 και 34-27-878. Να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας, να μας λέτε τις πληροφορίες, να μας δίνετε στοιχεία, να ψάχνουμε σήμερα το βράδυ
να δούμε μήπως μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο κάπου κοντά, μήπως και του συμβαίνει κάτι και χρειάζεται τη βοήθειά μας. Και για να μην έτσι μακρηγορούμε και περνάει και γρήγορα η ώρα, γιατί σε λίγο πρέπει να διακόψουμε πάλι για τις νυχτερινές ειδήσεις του Star Channel, να πάμε αμέσως στην πρώτη ενότητα. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, όπου εκεί πέρα θα σας παρουσιάσουμε την ζωή του κυρίου Σουγκάρου στο χωριό Πάδες της Κόνιτσας, ένα ορεινό χωριό με υψόμετρο 1500 μέτρα. Από ό,τι θυμόμαστε στην εκπομπή, υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αρκετά θα έλεγα, ναι, από την περιοχή της Λάρισας. Υπήρχε κάποιο θέμα με ναρκωτικά εκεί στην περιοχή που είχαν βάλει. Είχαν βάλει από την περιοχή της Λάρισας. Ναι. Έτσι είπαν τότε, γιατί ήταν από την περιοχή της Λάρισας. Ναι. Κυρία Όλγα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε ελπίδες. Ελπίζω και εύχομαι να είναι πάντα στη ζωή. Και παρακαλώ τον κόσμο, αν ξέρει κάτι, αν πουθενά αυτό υπάρχει, ας πάρουν ένα τηλέφωνο στην εκπομπή. Το πιο βασικό απ' όλα είναι να μάθουμε κάτι αν είναι, ζει, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε ένα κερί μπορεί να ανάψει, ούτε ένα καντήλι μπορεί να ανάψει, ούτε τίποτα. Ζάμε με αυτήν την αγωνία συνέχεια. Σας λείπει. Μας λείπει, μόνο μας λείπει, πολύ μας λείπει. Και αν μας ακούσει πουθενά και βρεθεί πουθενά και ακούσει, θα τον παρακαλέσω πάρα πολύ να πάρει ένα τηλέφωνο όπου θέλει, αν δεν θέλει να πάρει. Τα χρόνια που πέρασαν δεν σας έκανε να ξεχάσετε το πρόβλημά σας. Όχι, ούτε πρόκειται να το ξεχάσω. Αν δεν βρεθεί κάτι, δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Και να θέλεις, δεν μπορείς. Γιατί δεν έμαθα τίποτα κάτι, ξέρω εγώ. Ή κάπου να μου πει ένας ότι εδώ είναι, εδώ δουλεύει. Δεν μάθαμε τίποτα. Γι' αυτό, αν κάποιος ξέρει, γι' αυτό και προσπαθώ να γίνει άλλη μια φορά η εκπομπή, μήπως βρεθεί κάτι. Είχε κάνει και η αστυνομία όμως πολλές έρευνες τότε στην περιοχή. Πάρα πολλές. Ναι, πάρα πολλές. Πολύ. Μέχρι στρατό είχαν βάσει πάνω. Γι' αυτό λοιπόν. Αλλά ήταν μόνο που ήταν ο καιρό ακατάλληλο. Ότι ήταν πολύ βροχερό ο καιρό. Ναι, αλλά αν είχε γίνει κάτι, οτιδήποτε, είτε είχε χτυπήσει και είχε πέσει κάπου, είτε κάποιο είχε χτυπήσει και τον είχε ρίξει κάπου, κάπου θα τον βρίσκανε. Θα τον βρισκότανε, οπουδήποτε βρισκότανε. Σημαίνει ότι τουλάχιστον δεν έγινε κάτι στην περιοχή. Τούτο έγινε εξαφάνιση, αλλά πώ έγινε αυτή η εξαφάνιση, κανένα δεν ξέρει. Γιατί πιστεύετε ότι υπήρχαν τόσα τηλεφωνήματα από τη Λάρισα? Είχε κάποια σχέση η περιοχή τη Λάρισα με τα χωριά τα δικά σα εδώ πάνω? Ακούσαμε κάτι περίεργο. Στην Λάρισα μένουν πολύ από το χωριό. Από τις πάρα πολύ. Ναι, βέβαια. Και τις Πάρες και από το Παγισέλη μένουν πάρα πολύ κάτω. Και τι σχέση, δηλαδή, γιατί να υπήρξαν τηλεφωνήματα από τη Λάρισα έτσι τέτοια περίεργα? Μήπως τον είδε κανένας. Μιλούσαν από εκεί τίποτα. Για ναρκωτικά μιλούσαν, ότι είχε μπορεί ναρκωτικά να έχει ήταν, κάπου. Ήταν, κάποτε είχαν στο χωριό πάνω στις Πάρες. Μήπως λοιπόν ο ίδιος είχε δει κάτι και τον... Μήπως είχε δει κάτι από τις φαίνεται και τον... και σου λέει... Να τον χτυπήσανε για αυτό το λόγο, λέτε? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Να έχει μπλέξει ο ίδιος σε ένα κύκλωμα τέτοιο, πιστεύετε? Ούτε και θα το πιστεύω. Το πιστεύετε? Δεν το πιστεύω, όχι. Να έχει μπλέξει κάπου αποκλείεται? Όχι. Αυτοί, αν τον ξαφανίσαν, τον ξαφανίσαν γιατί τους έχει δει. Ή σε χρήματα, ή σε ναρκωτικά, ή σε οτιδήποτε. Για να μην βγει στα φόρα, φαίνεται, τον έχουν ξαφανίσει εντελώς. Αλλά για να τον σκοτώσουν εδώ πάνω, αποκλείεται. Αλλού κάπου πρέπει να έχει γίνει αυτή τη δουλειά. Είδα λοιπόν ότι είναι μια ιστορία πραγματικά με πάρα πολλά ερωτηματικά και με πολύ σκοτάδι. Είχες πει λίγο πριν ότι μπορεί να δούμε και την άποψη, να αντιμετωπίσουμε την άποψη μιας κατάθλιψης που μπορεί να οδηγήσει αυτόν τον άνθρωπο σε μια φύγη, σε μια έξοδο από την οικογένεια. Ναι, το λέω αυτό. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Σουγκάρου, είχε δείξει το τελευταίο διάστημα πριν εξαφανιστεί κάποια συμπτώματα? Όχι, μόνο που έτσι. Στεναχώρια, έτσι. Καθόταν έτσι σκεφτικός λίγο μόνο. Καλά, σκεφτικός. Ναι. Είναι ένα σημάδι αυτό. Εγώ απλώς λέω γενικότερα ότι ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάνει μια τόσο δραστική αλλαγή στη ζωή του. Mm-hmm. Σημαίνει ότι κάπου αισθάνεται ή νιώθει ότι υπάρχει κάποια απειλή. Η απειλή διωγγώνεται όταν οι συνθήκες εσωτερικές λένε ότι τα πράγματα δεν έχουν καλή επαφή με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Η κατάθλιψη είναι μια διαδικασία που αλλοιώνει την επαφή μας με την πραγματικότητα. Για να φύγει λοιπόν, αν υποθέσουμε και πάλι ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε και δεν συνέβη κάτι άλλο. Ίσως να ένιωσε κάποια πράγματα, ίσως να έχει κάποιο ιστορικό, δεν το γνωρίζουμε ακόμα, ίσως να μας διαφωτίσει και η σύζυγός του. Αλλά εγώ θέλω να πω έτσι, μια που το είναι και οι τελευταίες εκπομπές γενικότερα, ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν πράγματα χωρίς να υπάρχει λόγος. Ο λόγος πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Ναι, απλώς είναι πολλές φορές δύσκολο
να τον αποτυπώσουμε. Να τον διερευνήσουμε, να τον βρούμε. Έτσι, και υπάρχει πάντα λόγος. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ήταν σαν την καλή χαρά. Και ξαφνικά να. Έτσι. Θα υπήρχε κάποιος λόγος. Να δούμε τι λόγος υπήρξε, αν υπάρχει, να ακούσουμε κάποια πρώτα τηλεφωνήματα πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα πριν διακόψουμε για τις ειδήσεις μας. Καλησπέρα, παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Θα ακούσουμε σε λίγο λοιπόν τα τηλεφωνήματα αυτά, διότι η ώρα πλησιάζει και είναι 12 παρά 1 και πρέπει να σας πω ότι πρέπει να διακόψουμε για το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel, το δελτίο ειδήσεων των δημοσιογράφων του Star Channel, όπως το λέμε, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά νέα. Και αμέσως μετά τις ειδήσεις θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να πλησιάσουμε τον Κώστα Σουγκάρο. Να σας πω ότι ήδη έχουμε κάποια τηλεφωνήματα που πάλι μας οδηγούν στα Πατήσια. Εκεί πέρα βρίσκεται ήδη βεβαίως μια ολόκληρη ομάδα του Star με τη Μαρία Διαχνάκη. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγο μαζί της. Να διακόψουμε αμέσως τώρα για το δελτίο ειδήσεων του Star και σε περίπου 5-10 λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια σήμερα το βράδυ. Είμαστε και πάλι κοντά σας λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 10. Ουσιαστικά τώρα μπαίνουμε στην πιο κρίσιμη και σημαντική φάση της σημερινής μας αναζήτησης. Σε μια εκπομπή που είναι η προτελευταία. Και την άλλη τρίτη είναι η τελευταία. Το λέω αυτό... Όχι για το καλοκαίρι. Για το... Ναι, καταρχήν για το καλοκαίρι και πιστεύω... Ναι, όχι, κλείνει. Το έχω πει ότι κλείνει το κύκλο της εκπομπή. Και δεν χάθουμε όμως. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό εννοώ. Τώρα. Να σας πω για όσους ήρθατε κοντά μας αυτή την ώρα ότι σήμερα το βράδυ θα κάνουμε μια δεύτερη προσπάθεια αναζητώντας τον κύριο Κώστα Σουγκάρο, 65 χρονών, πατέρα τριών παιδιών που χάθηκε πριν από αρκετά χρόνια από το χωριό Πάδες στην Κόνιτσα. Κόνιτσα, ναι. Πότε ακριβώς χάθηκε? Το 92. Το 92. Έχουν περάσει λοιπόν 7 χρόνια από τότε. Αυτά τα 7 χρόνια δεν είχατε καμία. Όχι. Καμία. Καμία επαφή. Καμία επαφή. Πριν από 2,5 χρόνια κάναμε μια ολόκληρη εκπομπή εδώ πέρα. Είχαμε βρει κάποια πράγματα. Είχαμε ψάξει στην Αθήνα, μας είχαν πει για τα Πατήσια. Είχαμε πάει εκεί πέρα, είχαμε ψάξει πάρα πολύ. Δεν βρήκαμε κάτι συγκεκριμένο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα πράγματα. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος 7 χρόνια. Κάνουμε μια εκπομπή πριν από 2,5 κατά ή 3 ώρες. Έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, αλλά δεν τον βρίσκουμε. Η σιωπή συνεχίζεται. Αυτό εμένα με βάζει σε πάρα πολλές σκέψεις. Που μπορεί να είναι και πολύ δυσάρεστες. Φυσικά. Και βλέπω ότι κάπου μέσα σας αντιμετωπίζετε και αυτή την εκδοχή, την δυσάρεστη, δηλαδή να μην υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτηματικά. Διότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε κανένα λόγο να εξαφανιστεί, δεν υπήρχαν προβλήματα στην οικογένεια, στο χωριό, στη δουλειά, πουθενά. Ένας μετανάστης από τη Γερμανία, που ξαφνικά ένα πρωί φεύγει να πάει να δέσει κάποιο ζώο σε ένα χωράφι και χάνει τα ίχνητα από εκεί και πέρα. Τι συνέβη λοιπόν, ξαφνικά άνοιξε και τον κατάπιε? Αυτά είναι ερωτηματικά που ίσως θα πρέπει να απαντηθούν στη σημερινή μας εκπομπή. Κοντά μας, εκτός από τη γυναίκα του, είναι ο γιος του, ο κύριος Αλέξανδρος Σουγκάρος και ο οικογενειακός φίλος, ο κύριος Ιωάννης Κωνστάντης. Τους παρακαλώ να έρθουν εδώ. Γεια σας. Εσείς είστε ο γιος του. Και εσείς είστε ο φίλος. Κάθισε εδώ πέρα κοντά μας. Κάτσε. Για πέστε μου λοιπόν τώρα. Να ξεκινήσουμε από το γιο. Μάλιστα. Τι μπορεί να συνέβη στον πατέρα σας, πού πάει το μυαλό σας, από αυτά που έχετε ακούσει, από αυτά που έχετε αντιληφθεί, από αυτά που φαντάζεστε? Σε όλα. Σε όλα είναι, όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Δηλαδή μπορεί να του τύχε κάτι και να έχασε τα λογικά του. Μπορεί, ας πούμε, μπορεί να γυρίσει... να έφυγε, μπορεί... Μπορεί να γύρισε πίσω στη Γερμανία εκεί πέρα που ήτανε. Όλα πιθανά είναι, αλλά είναι λίγο δύσκολα. Sure. Πιστεύω εγώ. Είναι πιθανό. Ήταν 20 χρόνια στη Γερμανία. Ναι. 20 χρόνια στη Γερμανία. Sure. Μια ζωή ολόκληρη. Πότε ήρθατε στην Ελλάδα? Το 83 τον Οκτώβριο. Το 83 τον Οκτώβριο. Το 92 λοιπόν χάθηκε, έμεινε εδώ πέρα 9 χρόνια, ναι. Ουσιαστικά και μετά χάθηκε. Υπάρχει περίπτωση αυτή να γυρίσει ξανά εκεί? Ναι, αλλά πώς μπορούσε να πάει, ούτε διαβατήριο, ούτε αυτότητα, τίποτα δεν είχε. Δεν είχε τίποτα μαζί του. Όχι. Έφυγε ξαφνικά. Ή τα ρούχα της δουλειάς. Ούτε ρούχα πήρε μαζί του. Τίποτα. 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 Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Ναι, μετά αυτό... είναι ο γιος μου παλιού, ο δεύτερος γιος. Εκεί. Οντώνης, που ήταν... εκεί. Ναι. Καλά, μπορεί να πήγε σε μια άλλη πολύ. Αλλά αυτό που λέτε έχει σημασία, ότι δεν πήρε τίποτα μαζί τίποτα. Του. Έτσι. Τίποτα. Στο χωράφι θα πήγαινα. Εσείς τι λέτε, σαν οικογενειακό φίλο? Εμένα ρωτάτε. Ναι. Εγώ τι να πω, ήταν ένας καλός άνθρωπος. Αυτό είναι γεγονός. Με τη μόνη διαφορά, αυτά είναι κάπως. Πώς να το πω, πώς να το εκφράσω. Δύσκολο. Ναι.
Επειδή ο κ. Χαντάς, που έχει μια εμπειρία και μια γνώση μεγαλύτερη από όλους μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, δεν σας ακούω καλά. Μάλιστα, το ακούμε. Λέει ότι μήπως αυτός ο άνθρωπος έπεσε σε μια ξαφνική κατάθλιψη ή κάτι ψυχολογικό να υπήρξε. Όλα πιθανά είναι. Εσείς τον είχατε δει τις τελευταίες μέρες κάπως αλλαγμένο, τον τελευταίο καιρό? Το παιδί δεν ήταν στο χωριό. Δεν ήταν στο χωριό. Ο φίλος του τον είδατε καθόλου αλλαγμένο τον τελευταίο καιρό? Τουλάχιστον τον καιρό που τον ήξερα εγώ ήταν εντάξει, σωστό ήταν. Δεν ήταν εντάξει, δεν είχε. Εσείς σκεπτικό τον βλέπατε? Είχε κλειστεί στον εαυτό του, αλλά ήταν πριν 2 χρόνια αυτό. Είχαμε έρθει εδώ στην Αθήνα, στο νοσοκομείο στο ΚΑΤ. Α, είχατε πάει. Στο ΚΑΤ γιατί είχατε πάει? Είχαμε πάει γιατί τα δάχτυλά του δεν σαν έβρωση είχαν καεί εδώ. Είχαν καεί. Είχαν καεί. Ναι, από το εργοστάσιο. Και είχαμε έρθει εδώ στο ΚΑΤ. Και είχε κάνει ηλεκτροσόκ του, είχαν ρεύμα. Είχε κάνει ηλεκτροσόκ στην πλάτη του. Εδώ, στους ώμους. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σου λένε τίποτα όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, εγώ νομίζω να ότι. Κάπου σε κάποια σκέψη. Ήσουνα εκτός από τα προβλήματα που είχε υγείας. Φαντάζομαι ότι αυτός ο άνθρωπος πιθανότατα, δεν ξέρω, ίσως να το διαπιστώσετε καλύτερα από μένα, ίσως να είχε και μία τάση έτσι λιγάκι προς μια κατήφια, ίσως να έχει μια κλειστό στον εαυτό του. Κλειστήκα ένα χρόνο στον εαυτό του, μέσα, δεν έβγαινε. Και ένας καλός γιατρός αγροτικός που ήταν εκεί απάνω, του λέει: ό,τι ώρα θα ξυπνήσεις, 2, 3, βγες από το κρεβάτι, λέει, και είναι αυτό. Και πράγματι έτσι έγινε. Ό,τι ώρα ξυπνούσε, συχνόταν και έφευγε. Έφτιανε βόλτες στην αυλή, οπότε είχε από τη μια υποδιέγηση, μια ένταση και είχε και κάποια ίσως κατάθλιψη. Ναι, αλλά μετά είχε γίνει καλά όμως τα τελευταία. Δεν είχε έτσι προβλήματα όπως. Εννοούμε ίσως τα εξωτερικά ρεθίσματα, δηλαδή το πώς κάποιος άνθρωπος εμφανίζεται, το τι συμβαίνει μέσα του, όμως ποιες διεργασίες υπάρχουν, είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει, εκτός αν είναι ειδικός να το κοιτάξει. Λογικό όμως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει αρκετά θέματα μέσα του. Και να μην τα λέει, φυσικά. Θα μας βοηθήσουν ίσως κάποιοι τηλεθεατές, μας έχουν πάρει τηλέφωνο αρκετοί, να ακούσουμε, να αρχίσουμε να ακούμε κάποια τηλεφωνήματα για να δούμε τι συμβαίνει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να ακούμε κάποιους από εσάς που μπορεί να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σημαντικές και ενδιαφέρουσες. Καλησπέρα, παρακαλώ, ορίστε. Ναι, καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Χαίρετε. Δεν ξέρω αν μπορώ να βοηθήσω, αλλά είμαι τουλάχιστον 3 με 4 φορές την ημέρα μέσα στο τρόλεϊ. Ναι. Μένω τέρμα Πατησίων. Μάλιστα. Και έχω δει πάρα πολλές φορές το άτομο αυτό. Με πουλάει ξυστό. Στα Πατήσια. Στα Πατήσια. Είμαι σχεδόν τέρμα Πατησίων που μένω. Τέρμα Πατησίων, μάλιστα. Τώρα, αν με ρωτήσετε, δηλαδή, τελευταία από το ταινίδα, δεν θέλω να μπερδέψω καθόλου την ερευνά σας. Αλλά τον έχετε δει, μου λέτε, 3-4 φορές. Όχι, είμαι εγώ 3-4 φορές μέσα στο τρόλεϊ. Τον έχω δει πάρα πολλές φορές. Πολλές φορές. Τέρμα Πατησίων. Τέρμα Πατησίων βρίσκομαι εγώ. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, γεια. Είναι από αυτά τα τηλεφωνήματα που κινούσαν και στην περασμένη εκπομπή και συνεχίζονται και σήμερα να μας μιλάνε για έναν άνθρωπο που είναι εκεί κυκλοφορεί τέρμα Πατησίων. Να ακούσουμε ακόμα ένα τηλεφώνημα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας, κύριε Χαραβέλα. Γεια σας. Εγώ τον κύριο τον είχα δει από την πρώτη εκπομπή που είχατε κάνει. Ναι. Στην πλατεία Κολιάτσου, μάλιστα. Άγιος Λουκάς, που είναι σεξιστά. Μάλιστα. Είναι ο ίδιος ο κύριος. Συνεχίζει και από τώρα. Από την ημέρα που κάνατε την εκπομπή, εγώ δεν τον έχω ξαναδεί. Α, δεν τον ξαναείδατε από τότε? Όχι, δεν τον ξαναείδα. Μάλιστα. Από την άλλη μέρα που κάνατε την εκπομπή, δεν τον ξαναείδα. Εξαφανίστηκε. Όσες φορές πήγαινα στη θεία μου, τον έβλεπα συνεχώς εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κολιάτσου, Άγιος Λουκάς. Ναι, ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, γεια σας. Έχουμε άλλο τηλέφωνο να ακούσουμε? Θα ακούσουμε σε λίγο. Θα ακούσουμε σε λίγο, γιατί έχουν γίνει κάποια τηλεφωνήματα και πρέπει να τα δούμε από κοντά. Μας μιλάνε λοιπόν πάρα πολύ για τα Πατήσια. Για να πάμε λοιπόν στα Πατήσια, εκεί που βρίσκεται πάντοτε η Μαρία Γιαχνάκη, να δούμε τι καινούριο μπορούμε να πούμε και τι καινούριο μπορούμε να κάνουμε. Να συνδεθούμε λοιπόν με την Μαρία την Γιαχνάκη. Ναι, Μαρία, συνεχίζονται τα τηλεφωνήματα να μας μιλάνε για εμφάνιση ενός ανθρώπου που μοιάζει με τον κύριο Σουγκάρο εκεί στην περιοχή Τέρμων Πατησίων. Πουλάει ξυστό ή κάνει κάποιες άλλες δουλειές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σήμερα το βράδυ. Δεν σας άκουγα όλη την ώρα αυτή που μιλούσατε στα τηλεφωνήματα, γιατί συζητούσα με κάποιο συγχωριανό του Κωνσταντίνου Σουγκάρου. Είναι εδώ κοντά μου, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος για να μιλήσουμε στον αέρα. Και μας δίνει μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία που από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να την ξέρει ούτε η γυναίκα του ακόμη. Δηλαδή, πριν από 2 χρόνια, Νοέμβριο μήνα, συνάντησε τον κύριο Κώστα.
να πουλάει λαχεία στην οδό Πανεπιστημίου σε κάποιο πεζόδρομο. Τον παρακολούθησε, είδε σε κάποια σημεία που πήγε. Ακόμα δεν πρόλαβα όμως να ενημερωθώ για το τι ακριβώς έγινε. Είναι σίγουρος ότι είναι ο κύριος Κώστας. Ναι. Και μάλιστα επειδή ήξερε ότι είχε εξαφανιστεί, τον παρακολούθησε, πήγε από πίσω του για να δει ακριβώς ποιο δρομολόγιο θα ακολουθήσει. Και έφτασε μέχρι ένα σημείο της Ομόνης, πήγε κάτω από το πεζόδρομο, πήγε σε ένα πρακτορείο με λαχεία, εφοδιάστηκε λαχεία, έφαγε τυρόπιτα όπως μου είπε. Και μάλιστα μου είπε και κάτι χαρακτηριστικό που θα το πω τώρα και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και η γυναίκα του. Είχε λέει το συνήθειο να φοράει κάποια παπούτσια που από πίσω ήταν κομμένα. Δεν ξέρω αν αυτό θυμίζει κάτι στη σύζυγό του. Ακόμα, ήταν κομμένα τα παπούτσια του, όχι πίσω, εδώ. Ναι. Ήταν, λέει, κομμένα. Ήταν κομμένα τα παπούτσια. Ναι, από ό,τι μου λέει, επειδή τον ξέρει από το χωριό από παλιά αυτός ο άνθρωπος, είπε ότι τότε στο χωριό κυκλοφορούσε έτσι. Και ακριβώς με την ίδια αμφίεση, δηλαδή με το ίδιο στυλ στα παπούτσια, τον είχε δει και εκείνη την ημέρα πριν από 2 χρόνια εδώ στην Αθήνα, στην Πανεπιστημίου, να πουλάει λαχεία. Μάλιστα, κάποια στιγμή πήγε κοντά του για να δει αν τον γνωρίσει. Και τον ρώτησε για κάποιο λαχείο, σε ποιο κληρώνει. Και εκείνος έβγαλε, λέει, το λαχείο του, το έδειξε, δεν του μίλησε. Αλλά φάνηκε από ό,τι μου λέει ο συγχωριανός του τώρα ότι ο άνθρωπος αυτός τα είχε χαμένα. Δηλαδή έκανε κάτι γενικά, χωρίς να ξέρει στην ουσία και ποιος είναι ίσως ακόμη. Και τον ξανασυνάντησε μετά από 2 μέρες, γιατί ξαναπήγε ο ίδιος ο άνθρωπος μετά από 2 μέρες να δει αν συνεχίζει να υπάρχει σε εκείνη την περιοχή και τον ξαναείδε σε εκείνη την περιοχή. Όμως ακόμη δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Είναι εδώ κοντά μου ο άνθρωπος, δεν θέλει προς το παρόν να βγει στην τηλεόραση. Τον ξέρει και η σύζυγός του, η κυρία Όλα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να συνοηθώ μαζί του, να μου πει κάποια πράγματα παραπάνω. Σας τα πω να δω αν μπορεί να βοηθήσει παραπάνω αυτή η τέλος πάντων πληροφόρηση που έχουμε. Και ό,τι νεότερο έχετε κι εσείς, μου λέτε στη συνέχεια. Μάλιστα. Θα ξαναπάμε λοιπόν εκεί πέρα στα Πατήσια να δούμε τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία, γιατί πραγματικά είναι περίεργο και είναι. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να είμαι λιγάκι συγκρατημένος σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μπορεί να μοιάζει κάποιος άνθρωπος με έναν άλλον που κυκλοφορεί εκεί πέρα στα Πατήσια και να μην είναι αυτός. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία των πραγμάτων. Τώρα, θα ήθελα να πάμε σε μια ενότητα, στην επόμενη ενότητα της εκπομπής μας, στο επόμενο δηλαδή ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, όπου ο κύριος Σουγκάρος επιστρέφει από τη Γερμανία, όπου είχε πάει μετανάστης. 20 χρόνια δούλεψε εκεί πέρα, σκληρά, έτσι δεν είναι. Δούλεψε σκληρά εκεί πέρα ο πατέρας και ο σύζυγος. Έχετε λοιπόν εδώ πέρα στο χωριό Πάδες, που είναι κοντά στην Κόνιτσα, για να ξεκινήσει μια άλλη ζωή. Για να δούμε λοιπόν εκείνη τη χρονική περίοδο τι συμβαίνει στο χωριό Πάδες της Κόνιτσας. Γεννηθήκαμε εδώ, μεγαλώσαμε. Από εδώ βγήκαμε στη Γερμανία. Πάλι εδώ γυρίσαμε μέχρι σήμερα. Στη Γερμανία είχατε πολλά χρόνια, είναι εκεί. Είχαμε 18 χρόνια. Φαντάζομαι ότι είχατε πάει για δουλειά. Για δουλειά, γιατί δεν είχε δουλειά εδώ ο άντρας μου. Και αναγκαστήκαμε και φύγαμε. Αυτά τα χρόνια που δουλέψαμε, κάναμε αυτό το σπίτι, γιατί είχε μεράκι να μείνει εδώ στο χωριό. Του άρεσε το χωριό. Το χωριό, δεν ήθελα να φύγει από το χωριό. Πώς ήταν η ζωή στο χωριό, δύσκολα. Η ζωή στο χωριό δύσκολα ήταν, όπως και άκουσες. Όταν τον ήθελαν πουθενά να πάει για μυροκάμα, το πήγαινε και τις δουλειές στο σπίτι μου, βυθούσε. Ο άνθρωπος στη δουλειά του και στο σπίτι του. Αυτή ήταν η δουλειά του. Και η σχέση με τους συγχωριανούς. Θαυμάσια. Ήταν καλός. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Για το χωριό ήταν χρήσιμος. Ό,τι να τον έβγες και να σε βοηθήσει κάποια δουλειά, θα ερχόταν, ήταν πρόθυμος. Λείπει από το χωριό αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια λείπει. Γιατί ήταν νέος. Δεν ήταν στην ηλικία τη δική μας. Πολύ καλός άνθρωπος. Τίμιος. Εργατικός, άμα του μιλούσες κοκκίνηση και τον έπαιρνε να κάνει μια δουλειά, φοβόταν η δουλειά και γίνονταν μόνη της. Τόσο εργατικός ήταν. Η ασχολία του εδώ, η καθημερινή, ποια ήταν δηλαδή, είχατε και κάποιο μαγαζί. Όλο έξω, ήταν και το μαγαζί που είχαμε και στα ξύλα. Ό,τι καψόξυλα, ό,τι βέργες για τα αυτά, για τα σολόρβιδες που βάζουμε εμείς εδώ. Πάντως ήταν πάντα έξω, δεν μαζεύονταν στο σπίτι. Ήθελε, τον άρεσε, ναι, να απασχοληθεί έξω. Εργαζόταν ήσυχος στην οικογένεια,
Αγαπημένοι ήμασταν, γι' αυτό μου κάνει και με αυτό να πούμε. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα, ένα πρόβλημα. Να πω ότι κάτι έγινε και μπορεί να τσατίστηκε, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχε τίποτα. Η σχέση η δική σας με τον σύζυγό σας. Καλή. Δεν έχω παράπονα. Περάσατε ευτυχισμένα χρόνια σαν ζευγάρι. Ευτυχισμένα σαν ζευγάρι ήμασταν, ναι. Ήσταν δεμένοι, έτσι. Ήμασταν δεμένοι. Ήμασταν, αλήθεια, αλλά ήταν καλός. Πολύ καλός ήταν. Όχι γιατί είναι ο άντρας μου, αλλά ήταν καλός. Σωστός στην οικογένειά του, στα παιδιά του. Λογικός. Και κοιτούσε πάντα, ας πούμε, να υπάρχει, να είναι δεμένη η οικογένεια. Είχε κάποιο μαγαζί. Ναι. Καφενείο. Καφενείο. Διατηρούσε κάποιο καφενείο, λοιπόν, στο χωριό. Ναι, μαζί με τη μάνα. Ήταν ήσυχος άνθρωπος. Δεν πείραξε ποτέ του κανέναν. Δεν ασχολόταν με τους υπόλοιπους. Κοίταζε το σπίτι του και την οικογένειά του. Ήταν άνθρωπος που μιλούσε για τα προσωπικά του. Όχι. Ήταν κλειστός άνθρωπος. Ναι. Δεν ανοιγόταν πολύ. Ούτε και στους δικούς του τόσο πολύ. Και έτσι στους ξένους, με τίποτα. Η οικογενειακή σας ζωή τότε στη Γερμανία πώς ήταν? Πάρα πολύ καλή. Εμείς εκεί μεγαλώσαμε, εκεί πήγαμε σχολείο, εγώ δούλευα και 5 χρόνια εκεί πέρα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, είχαμε τα πάντα. Ζήσαμε μια ζωή, μια παιδική ζωή, που δεν τη ζουν τα παιδιά εδώ πέρα. Δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα. Οι γονείς μου δουλεύανε και οι δύο και μας παρήχανε τα πάντα. Οι πιο όμορφες στιγμές ήταν και εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ εδώ παντρεύτηκα, ήμασταν χώρια, ο πατέρας μου με τη μάνα μου ήταν στο χωριό. Δεν τους έβλεπα και τόσο συχνά, Χριστούγεννα, Πάσχα, αυτά. Άμα θα έλεγε μια κουβέντα, έπρεπε αυτή να γίνει τελείως. Ήταν και νευρικός όμως, έτσι. Ήταν νευρικός, ήταν. Εγώ μαζί του δεν είχα. Έχω ζήσει τον κύριο Κώστα πολλά χρόνια. Πήγαινα στο σπίτι του, έδωνα τη σύνταξη της μάνας του και μου έλεγε συγκεκριμένα, δίνεις πολύ λίγα λεφτά στην μάνα μου. Όταν θα δίνεις τη σύνταξη τη δικιά μου από τη Γερμανία που δούλευε, θα μοιράζεις πολλά λεφτά. Θα μετράς, θα κάνεις ένα τσιγάρο και μετά θα δίνεις τα λεφτά τα δικά μου, μου έλεγε. Είχε πολύ χιούμορ ο Κώστας. Φυσικά όλο το χωριό είναι τόσο πολύ στενοχωρημένο που λείπει αυτός ο άνθρωπος από εδώ. Εύχομαι αν με ακούει κάπου να πει γυρίζω για να μου δώσει το ταχυδρόμιο στη σύνταξή μου. Δεν ήταν κακός άνθρωπος να έχει εχθρούς μέσα στο χωριό. Δεν είχε εχθρούς. Τον αγαπούσαν όλοι και οι πέτρες εγώ. Εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ γιατί εγώ είχα μεγάλη συμπάθεια σε αυτόν. Πήγες βέβαια γέρασα και είχα τις ελπίες που ήταν εδώ, έπρεπε να βοηθήσει κιόλα. Και λυπήθηκα πάρα πολύ με το ζήτημα που έγινε. Και τώρα δυστυχώς δεν ξέρετε πού είναι και αν υπάρχει. Δεν ξέρω, λυπάμαι πολύ. Όπου βρίσκεται και όποιος ξέρει τίποτα για αυτόν, να μας πάρει τηλέφωνο λοιπόν εδώ, να μάθουμε λοιπόν τι γίνεται και να έρθει στην οικογένειά του πίσω. Εάν ήταν ο Κώστας εδώ πέρα και η Όλγα δεν θα έφευγε από εδώ από το καφενείο, θα ήταν ακόμη εδώ πέρα ένα σπίτι ανοιχτό στο χωριό και τα παιδιά θα τακτοποιόταν ίσως κάπου εδώ πιο κοντά και γενικά η κοινότητα θα είχε πιο πολύ ζωή, πιο ζωντάνια το χωριό. Ήταν μια οικογένεια φιλήσυχη, αγαπημένη. Με τη γυναίκα του ήταν, τι να σας πω δηλαδή, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει δεύτερο ζευγάρι σαν αυτούς. Άκουσατε λοιπόν ότι όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια τον άνθρωπο αυτόν, ότι ήταν φιλήσυχος, ότι είχε πολύ καλή σχέση με τη γυναίκα του, έτσι. Είστε αγαπημένοι? Είμαστε. Είσαστε. Δεν σας είχε εκμυστηρευτεί κάτι? Όχι. Τον τελευταίο καιρό? Όχι. Να σας πει ένα παραπονό του, μια πίκρα του ίσως? Όχι, όχι. Τίποτα, ε? Ήταν έτσι, πώς να σε πω, λίγο κλειστός, έτσι. Για πέστε μου, μέσα σας, πώς έχει καταγραφεί αυτή η εξαφάνιση του ανθρώπου σας? Έχετε θυμό, είσαστε πικραμένοι, ανησυχείτε? Πικραμένοι είμαι, φυσικά. Να μην είμαι, έμεινα έρημη καιρό και απάνω. Τώρα
Όταν είναι το παιδί, εντάξει, όταν είμαι μόνη μου, κλειδώνομαι πολύ νωρίς μέσα. Έρημος, κούκος που λέει. Πώς να μην είμαι. Ενώ άμα είχα τον άνθρωπό μου, ήταν διαφορετικά και για τα παιδιά και για μένα. Και... Τα παιδιά σας δεν είναι μαζί σας. Δεν είναι πάντα μαζί μου, γιατί δεν υπάρχει δουλειά εκεί απάνω. Το έχετε θυμώσει. Όχι. Όχι. Πιστεύω να ζει και να γίνει. Που σας άφησε μόνη σας, όπως λέτε. Μπορεί να μην το θέλει. Μπορεί να μην το θέλει. Φυσικά. Από μόνος του εγώ δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι σας κάνει εδώ και 7 χρόνια να μην έχετε ηρεμήσει και να μην έχετε πάρει μια απόφαση ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει μια επιλογή στη ζωή του. Να ήθελε να πάει και να κάνει κάτι άλλο. Τι σας κάνει και παλεύετε 7 χρόνια. Δεν ξέρω. Χρόνια. Από έτσι, από μέσα μου, το αίσθητό μου, δεν ξέρω. Το αίσθητό σας τι λέει. Ότι πρέπει να ζει. Πρέπει να ζει. Εάν ζει, γιατί δεν επικοινωνεί μαζί σας. Αυτό είναι το ερώτημα. Εσύ τι λες. Εγώ καταρχήν δεν πιστεύω, δηλαδή να έχει φύγει και να είναι στα λαγικά του. Δηλαδή κάτι πρέπει να έχει συμβεί. Για να μην δώσει ας πούμε, σημείο ζωής ότι βρίσκεται, ότι δεν θέλει ας πούμε, να ξαναγυρίσει σε εμάς πάλι πίσω, πρέπει να έχει κάποιους λόγους. Δεν μπορεί να δηλαδή. Δεν είχατε διαπιστώσει κάποιους λόγους να μην θέλει να γυρίσει πίσω. Γι' αυτό λοιπόν καταλήγετε στην άποψη ότι κάτι του έχει συμβεί. Βέβαια, σίγουρα. Μάλιστα. Για να μας βοηθήσει λιγάκι ο φίλος μου εδώ πέρα, Μιχάλης. Μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή σε έναν άνθρωπο, άραγε, να φύγει, να αλλάξει ζωή, να γυρίσει μια σελίδα στη ζωή του, χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Όχι. Και να μην επικοινωνεί μαζί του σε 7 χρόνια. Όχι, έχει τρία παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα υπάρχει πάντα κάποιος λόγος. Το θέμα είναι αν αυτός ο λόγος είναι αντικειμενικός, δηλαδή αν βρίσκεται έξω από εκείνον ή αν βρίσκεται μέσα σε εμάς. Αυτή είναι πάντα η ερώτηση που κανείς πρέπει να κάνει στον εαυτό του ή όταν ζητά τα αίτια για κάποια συμπεριφορά. Προφανώς δεν υπήρχε κάτι από ό,τι φαίνεται έξω από εκείνον. Πιθανότητα λοιπόν, σαν μια εικασία, κάνουμε τα λίγα στοιχεία που έχουμε, να υπήρχαν διεργασίες μέσα του. Οι διεργασίες οι δικές μας έχουν μία τάση να παραμορφώνουν την πραγματικότητα. Είναι φαντάζομαι πιθανό αυτός ο άνθρωπος, εάν έχει πάρει μια απόφαση τέτοια να φύγει, να μην την πήρε μέσα από μια διεργασία αντικειμενική που να λέει ότι ξέρεις, δεν θέλω, δεν κάνω, δεν δείχνω, αλλά προφανώς να ένιωσε πράγματα παραμορφωμένα, δηλαδή να έχει βιώσει μια πραγματικότητα που να μην ανταποκρίνεται στην υπαρκτή πραγματικότητα. Εγώ θα πάρω και θα κρατήσω αυτό που είπε η Μαρία Γιαχνάκη, ότι είπε ο Σιγουριανός ότι φάνηκε λίγο χαμένος. Το θεωρώ πιθανό. Όχι τόσο πολύ στο να έχει φτάσει σημείο να μην αναγνωρίζει ποιος είναι, αλλά στο να έχει μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα. Αυτός είναι ένας παράγων που οθεί πολλούς ανθρώπους στην καθημερινή ζωή να κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα με την ζωή τους. Απλώς δεν είναι τόσο δραστικά όσο μια εξαφάνιση. Mm-hmm. Αλλά καθημερινά πολλοί άνθρωποι, όλοι μας, κάνουμε πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά στην εσωτερική μας πραγματικότητα, όπως δηλαδή τα βιώματά μας την καθορίζουν. Αν λοιπόν υπάρχει μια αυξημένη παθολογία, είναι δυνατόν αυτή η πραγματικότητα να διαμορφωθεί τόσο διαστρεβλωμένα, που να κάνει κάποιον άνθρωπο να πάρει μια απόφαση που δεν είναι τόσο συνειδητή. Εμένα πάει πάντως στο μυαλό μου ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να επέστρεψε εκεί πέρα που ήταν, στη Γερμανία. Αυτό πάντα είναι μια πιθανότητα. Εκεί πέρα είχε... που ζούσε δηλαδή πριν. Ναι, εκεί πέρα είχε φίλους, είχε ανθρώπους δικούς του, είχε 20 χρόνια έμεινε εκεί. 20 χρόνια, αλλά οι πιο γνωστοί ήταν ο κύριος Γιάννης εδώ και ο αδερφός του που είχε... Ναι. Ναι. Οι πιο γνωστοί, οι πιο... Ήταν ένας χώρος όμως που έζησε 20 χρόνια της ζωής του και θα έλεγα ότι έζησε 20 καλά χρόνια, δηλαδή 40 με... Ναι. 35 ναι, με 50. Δεν έφυγε, να πούμε ότι... Πόνος που έφυγε με τη θέλησή του από τη Γερμανία. Ναι. Το αποφάσισε μόνος του. Μάλιστα. Δεν έφυγε να πούμε, ξέρω εγώ, κάτι αυτό, να πεις ότι... Να σας ρωτήσω κάτι που ναι. Δυσκολεύομαι να το ρωτήσω, αλλά έχουν περάσει και 7 χρόνια από τότε που χάθηκε ο άνθρωπος. Ναι. Έτσι, και ανησυχούμε ακόμη 8, και ναι. τη ζωή του. Έχει κλείσει 7 τον Απρίλιο. Αποκλείεται την περίπτωση ενός άλλου ανθρώπου στη ζωή του. Αν δεν ήταν στα λογικά του, δεν το αποκλείω. Μπορεί, κάπου. Αλλά από χάθηκε... να ήταν στα καλά του και να αυτό. Το αποκλείεται. Το αποκλείω. Έτσι. Και εγώ θεωρώ στη μικρότερη πιθανότητα, όχι ότι πάντα οι πιθανότητες υπάρχουν, αλλά νιώθω από αυτά έτσι που ακούω ότι αυτός ο άνθρωπος μάλλον έχει διεργασίες τέτοιες που πιθανότητα να του διαμόρφωσε μια πραγματικότητα λίγο διαφορετική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια άλλη παράλληλη σχέση η οποία να τον όθησε. Τώρα, αν δημιουργήθηκε σε αυτά τα χρόνια αυτά, είναι λογικό. Πολύ φοβάμαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος θα λανιζόταν από ιστορικές διεργασίες που μάλλον τον οδηγούσαν σε μια τέτοια απόφαση, η οποία
αν θέλει, είναι και λιγάκι τραβηγμένη. Με την έννοια ότι αυτό ο άνθρωπο, αν πουλάει λαχεία τώρα, το βιωτικό του επίπεδο είναι σίγουρα πιο υποβαθμισμένο από αυτό που ήταν στο παρελθόν. Έτσι. Για να ακούσουμε πάλι κάποιου καλού φίλου τηλεθεατέ που μα βοηθάνε στη σημερινή μα αναζήτηση, να φτάσουμε κοντά στον κύριο Σουγκάρο. Καλησπέρα, σας παρακαλώ, ορίστε. Ναι, καλησπέρα κύριε Κώστα. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω το εξής, ότι είχα συναντήσει τον κύριο Κώστα περίπου πριν ένα χρόνο. Ναι. Ήταν, θα έλεγα, αρχές φθινοπόρου. Τον είχα συναντήσει στην Πανεπιστημίου, ναι, όπου πουλούσε ξυστά. Μάλιστα. Προχωρούσα στον δρόμο για να πάω το λεωφορείο, οπότε μου λέει: «Κοπελιά, πάρε ένα ξυστό. Θα κερδίσει 500 εκατομμύρια». Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια την τιμή, ξέρω εγώ εκεί πέρα. Και του λέω: «Καλά, αφού ξέρεις ότι θα κερδίσω, γιατί δεν το παίρνεις εσύ, έτσι ώστε να πάρεις να πουλάς, ας πούμε, ξυστά και να είσαι στην οικογένειά σου». Μου λέει: «Ποια οικογένειά μου?» Μου λέει: «Άσε με», μου λέει: «Άσε με». Λέω: «Γιατί άσε με, άσε με». Τέλος πάντων, με ρώτησε πώς με λένε και του το είπα βέβαια το όνομά μου. Και μου είπε ότι τον λένε Κώστα. Και εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω τη γυναίκα του είναι το εξής. Μου είπε ότι έζησε πολλά χρόνια στη Γερμανία. Μου είπε ότι πάντρεψε την κόρη του, αλλά αυτός δεν ήθελε το γαμπρό του. Είναι αλήθεια? Είναι έτσι? Η κόρη μου ήταν αρβωνιασμένη. Και χώρισε και πήρε άλλον. Στη Γερμανία γίνανε αυτά? Όχι, εδώ. Εδώ. Όχι, εδώ μου είπε. Εδώ. Και εδώ. Μάλιστα. Μου είπε ότι, πάση περιπτώσει, ότι του στήχησε πάρα πολύ η διαδικασία. Μου είπε για τον γαμπρό του ότι, εγώ δεν, ότι δεν ήθελε αυτόν τον άντρα που πήρε η κόρη του. Και γι' αυτό έφυγε από το σπίτι. Ακριβώς. Και μου είπε ότι είναι από την Κόνησα, ότι από ένα χωριό, λέει, στην Κόνησα, και μου λέει: «Αν σε φέρει ποτέ, λέει, ο δρόμος προς τα εκεί, θέλω να έρθει στο χωριό μας, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά, πολύ ωραίο και τέτοια». Μάλιστα. Του λέω: «Τι θα κάνετε, δεν θα γυρίσετε, δηλαδή έχετε φύγει?» Και λέει: «Έφυγα», μου λέει, «δεν ξέρω πώς θα με πάρει, αλλά κάποια στιγμή θα γυρίσω». Ναι. Οφείλω να ομολογήσω ότι έφυγε, δεν τον ξαναείδα. Δεν έφυγε να ξαναπέρασε, δεν τον ξαναείδα αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά... Αλλά βέβαια εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η μητέρα άλλωστε δεν τα είχε καθόλου χαμένα, ότι ήταν μια χαρά. Αυτά γίνανε πριν από ένα χρόνο, μου είπατε. Θεωρώ ότι πρέπει να ήταν γύρω στον Οκτώβριο με Νοέμβρη που μας πέρασε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία να έχετε. Γεια σας. Να είστε καλά εσείς. Όλα τα στοιχεία που μας λέει η κοπέλα, πέραν αυτού του ενδοοικογενειακού που δεν θέλω να το κουβεντιάσουμε και δεν έχει νόημα, είτε σημαίνει είτε συμβαίνει, αλλά όλα τα στοιχεία μας λέει η κυρία. Είναι ότι είναι από ένα χωριό κοντά στην Κόνιτσα, τον λένε Κώστα, ήταν στη Γερμανία μετανάστης, πάντρεψε μία κόρη. Όλα αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτουν την εμφάνιση του κυρίου, του συζύγου, του κυρίου, ναι, Κώστα, ναι, εκεί. Έτσι. Αλλά βεβαίως είναι μια τυχαία συνάντηση που έγινε πριν από ένα χρόνο στον Πανεπιστημίου. Αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Δεν μας λέει ότι είναι εκεί, ή μένει εκεί, όχι, ή δουλεύει φυσικά εκεί. Είναι μια τυχαία συνάντηση που τη είπαμε μερικά πράγματα. Αλλά αυτό εμένα, εάν είναι τα πράγματα έτσι και αν είναι αυτός ο σύζυγός σας, μου δίνει καταρχήν την αίσθηση ότι ένας άνθρωπος ζει. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη. Κάτι θέλει να πείτε? Ναι, άμα είναι όμως έτσι τα πράγματα, εννοείται ότι είναι τελείως φυσιολογικός. Ναι. Άμα ξέρει όλα τότε αυτά. Τότε γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο. Εννοείται ότι είναι φυσιολογικός. Τότε γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο. Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο. Και άμα σε βλέπει την ώρα, πάρε ένα τηλέφωνο και α μην έρθει. Γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα. Πριν μιλήσει, να ακούσουμε κάποιον ακόμη για να μην περιμένει τηλέφωνο και μετά θα μιλήσουμε. Ορίστε, παρακαλώ, σα ακούω. Ορίστε. Ναι, Γεια σας. Ναι, πήρα για να σας πω για τον κύριο. Μάλιστα. Που ψάχνετε. Πριν ένα χρόνο αγόρασα ξυστό, ναι, στο πρακτορείο κάτω στον Κηφισό. Ναι. Και μάλιστα είχα κερδίσει 3 φορές. Μπράβο, καλή, σε καλή μεριά. Και τα είχα εξαργυρώσει. Και εν τω μεταξύ θέλω να πείτε στη γυναίκα του εάν, ναι, έχει μαλλιά σγουρά. Λοιπόν. Όχι. Όχι. Έτσι. Είναι ίσια. 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 Και έχει πολύ λίγα μαλλιά, είναι φαλακρός. Ναι, έχει λίγα πίσω μόνο. Να, μπράβο. Έχει πίσω και ήταν γκρίζα και ήταν λίγο προς το άγριο, έτσι, κύριε Χαρδαδέλα. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εντάξει, γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Όλα αυτά βοηθάνε, δεν έχει σημασία αν είναι ή δεν είναι αυτός ο άνθρωπος, όλα αυτά βοηθάνε γιατί εμείς ξεκινάμε από το μηδέν για να φτάσουμε κάπου, που σημαίνει ότι ουσιαστικά έχουμε ένα puzzle μπροστά μας, παίρνουμε ένα τηλεφώνημα από εδώ και ένα τηλεφώνημα από εκεί, μια πληροφορία από εδώ, μια από το ρεπορτάζ που κάνουμε και συνθέτουμε εκεί την εικόνα του ανθρώπου και πού μπορεί να βρίσκεται για να μπορέσουμε έτσι να φτάσουμε κοντά του. Έπως, έλεγα σε ανταποκρίσει αυτό που έλεγε ο άνθρωπος που είναι ο γιος του κ. Κώστα, ότι η διανοητική κατάσταση ενός ανθρώπου δεν σημαίνει ότι και η ψυχολογική κατάσταση είναι σύνομη. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να μιλάει πολύ καλά, να ξέρει τι γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συναισθηματική του διαδικασία είναι το ίδιο καλή όσο
η λογική του, αν θέλετε. Πολλές φορές περιδεύουμε το γεγονός ότι ένας άνθρωπος είναι λογικός και θυμάται πράγματα με το αν είναι ταραγμένος ψυχολογικά. Δεν είναι ταυτόσιμα αυτά τα δύο πράγματα. Μπορεί λοιπόν αυτός ο πατέρας σας να αισθάνεται πολύ καλά, να ξέρει ότι πότε γεννήθηκε, που πήγε, τι έκανε. Δεν σημαίνει όμως ότι ψυχολογικά μπορεί να είναι τόσο νυφάλιος, τόσο καλός, όσο λέει η λογική του. Μάλιστα. Όχι μόνο εκείνος, οποιοσδήποτε άνθρωπος. Να ακούσουμε ακόμη κάποιον τηλεθεατή που θέλει να μας πει κάποια πληροφορία για τον κύριο Σουγκάρο. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Ορίστε. Κύριε Χαρταδέλα. Ναι, ορίστε. Θέλω να μιλάτε. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Κοιτάξτε, εγώ διατηρώ ένα γραφείο ιδιωτικής φύσεως στην Ομόνια Σταγόγλυσθένους, πίσω από το κεντρικό δημαρχείο Αθηνάς εδώ. Μάλιστα. Πριν από 2 χρόνια αυτός ο άνθρωπος είχε περάσει από το γραφείο μου και μου ζήτησε για να βγάλει διαβατήριο. Ναι. Σας είπε το όνομά του? Δεν μου είπε όνομα, μου είπε όμως ότι είναι από κάπου υπό την Ήπειρο. Και άλλη τι να κάνω, μου λέει, που δεν έχω την ταυτότητα. Δεν έχω, μου λέει, την ταυτότητα. Πώς θα κάνω, μου λέει, να μου τη στείλουν. Mm-hmm. Με ρώτησε τι χρειάζεται, του είχα πει εγώ τα δικαιολογητικά εκεί πέρα, φωτογραφίες, εκλογικό και ταυτότητα. Πού θες να ταξιδέψεις, μου λέει στη Γερμανία. Mm. Του λέω, όταν θα βγάλεις αυτά, πέρασε από εδώ και του είχα δώσει και την κάρτα μου. Και δεν ξαναπέρασε. Δεν ξαναπέρασε. Ήθελα να ρωτήσω όμως τη γυναίκα του, μήπως έχει έτσι κάποιο δερματικό στο πρόσωπο? Όχι. Δεν έχει κάτι στο πρόσωπό του? Έχει τίποτα στο πρόσωπο, λέει. Όχι, δεν έχει. Όχι. Δεν κάτι έχει. Έτσι σαν μπαλάδες άσπρες. Όχι. Μπορεί να το απέκτησε τα τελευταία χρόνια. Είναι 7 χρόνια έχει φύγει από το σπίτι. Έτσι. Μπορεί να συνέβη κάτι. Δεν ξέρω, πάντως δεν έχει. Όχι. Μάλιστα. Από πότε ήρθε εσάς? Πρέπει να είναι 1,5 με 2 χρόνια. 1,5 με 2 χρόνια. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά, γεια σας. Yeah. Να έρθω μέσα. Ναι, πρέπει να πάω μέσα γιατί κάποιο τηλεφώνημα υπάρχει και μέχρι να πάω μέσα και να δω τι γίνεται, να σας αφήσω να παρακολουθήσετε την επόμενη ενότητα που μας αποκαλύπτει τι έγινε την προηγούμενη νύχτα της φυγής του κυρίου Σουγκάρου από το σπίτι του, εκεί στο χωριό του που είναι κοντά στην Κόνιτσα. Βλέποντας σε αυτήν την ενότητα, εγώ θα πάω μέσα να συνεννοηθώ με κάποιον κύριο που θέλει να πει κάτι, αλλά δεν θέλει να ακουστεί η φωνή του στον αέρα. Εκείνη η βραδιά, εγώ ήμουν στο καφενείο του νωρίς, αυτός ερχόταν αργότερα στο καφενείο. Ήταν αυτοί οι δύο ξένοι, οι δικοί μας, που είχαν έρθει από την Δράμα. Ήρθα, μαγείριψα, φάγανε, ανθρώπου καθίσαμε, σχεδόν μέχρι 1, 1 και 4. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά πάντως ήταν περασμένες 1. Εκείνο το βράδυ, ήμασταν εδώ στο καφενείο, ακριβώς εκείνο το τραπέζι. Ήμουν εγώ ο πρόεδρος. Κάποιος δικός μας πατρός από τη Δράμα οικονόμου και ο Κώστας ο Τόσκας. Ήμασταν εδώ πέρα στο 8 μηνός το βράδυ. Ήμασταν μέχρι στη 1 ώρα το βράδυ εδώ, εγώ και ο κύριος Επιστογιάννης, δυο μας. Στη 1 ώρα φύγαμε, εγώ με τον Δίδη για το σπίτι μας, ο Κώστας με την κυρά του για το σπίτι του και οι δυο εξυνητημένοι κοιμήθηκαν πάνω. Φύγαμε από εδώ, βγήκαμε έξω από την πόρτα. Η κυρία Όλγα πήγε πάνω στο δωμάτιο να του δείξει τα κρεβάτια. Στον ξενώνα. Τον ξενώνα πάνω και καθίσαμε τον Κώστα εδώ. Τι, να κάτσω να περιμένω τον. Πώς πω να κατεβεί η κυρία, γιατί φοβάται να έρθει μέσα, λέει, να έρθει στο σπίτι. Γιατί περνάνε Αλβανοί την νύχτα. Πήγαμε, φάγαμε, πέσαμε για ύπνο, σηκωθήκαμε το πρωί. Την πρωί ήταν 1-2, πέσαμε αυτές τις ώρες, σηκωθήκαμε. Εγώ έκαθα και μαγείρεψα. Γιατί πάντα μαγείρευα από το πρωί για να έρθω και ο άντρας μου λέει θα πάω να αλλάξω το ζώο και θα έρθω για να πιω το γάλα και το πρωινό του και μετά να φύγει όπου θα πήγαινε. Είχε δε στον πλάρι στα χωράφια. Πήγε το πρωί να το βρει και του είχαν ξεδέσει. Του είχαν λύσει. Του είχαν λύσει. Και πήγε αυτό να ψάξει για τον πλάρι. Θα γυρνούσαμε να βάζουμε φασολόβρυγες. Ήταν με τα ρούχα του τα εργατικά, δεν είχε ρούχα πάνω του. Δεν υπήρχε ούτε χαρτία πάνω του, ταυτότητα, ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Έφυγε λοιπόν με τα ρούχα της δουλειάς. Με τα ρούχα της δουλειάς. Για να πάει πού? Να αλλάξει το ζώο και να γυρίσει στο σπίτι. Και δεν ξαναγύρισε πίσω. Από εκείνη την ώρα που βγήκε από το σπίτι δεν τον ξαναείδα. Συγκεκριμένα, από βραδύ είχα παραγγείλει ένα ντοχείο λάδι, ένα πτάρματα, από το ύστερο του.
Πέρασε και το άφησε λοιπόν και πήγα το πρωί εγώ να το πάρω στο σπίτι. Εκείνη την ημέρα που εξαφανίστηκε. Πάω και στο σπίτι, βρίσκω την πεθερά του. Ρωτάω πού είναι ο Κώστας, πού είναι η γυναίκα του. Μπάλε αυτό και αυτό συνέβη. Και έμαθα ότι πληροφορήθηκε ότι. Τι σα είπε δηλαδή. Μα γιατί χάθηκε λίγο ο Κώστας, δεν μπορούσα να το βρούμε λίγο. Χάθηκε λίγο συμπάρα. Ήταν μια απόγευμα. Πώς χάθηκε ο συμπάρα. Χάθηκε, δεν πήγε λες, στο σπίτι από το πρωί. Σαν πως είναι η πρώτη φορά λέω που φεύγει ο Κώστας, λέω φεύγει αυτός, φεύγει, νύχτα έρχεται, ποιος την παίρνει, είχα πάρει τον Κώστα, λέω. Την επόμενη μέρα που χάθηκε, με πήρε η γυναίκα του, η μεταχειδρόμος είπα εδώ στην περιοχή, και μου είπε αν το μουλάρι, αυτό το μουλάρι, βρίσκεται στο Παλιοσέλι ή κάπου αλλού, γιατί πήγε η γυναίκα του να το ψάξει και δεν βρέθηκε στη θέση που είχε δέσει το μουλάρι. Και με πήρε τηλέφωνο στο Παλιοσέλι και της είπα ότι το μουλάρι όταν πήγαινα εγώ στο Παλιοσέλι το βρήκα στο δρόμο μόνο του, χωρίς τον Κώστα. Βράδυ νομίζω μας πήραν τηλέφωνο το χωριό στο σπίτι και μας είχαν πει να ειδοποιήσουν τον Αλέκο. Γιατί ο Αλέκος δεν έμενε πια σε εμάς, έμενε στο δικό του σπίτι. Αλλά δεν το είπαμε εμείς ο Αλέκο ότι ο πατέρας του έχει εξαφανίσει, είπαμε ότι κάτι έχει. Πήραν τηλέφωνο να σου πούμε ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Και με το που έφτασα στο χωριό το μάθα. Ότι εξαφανίστηκε ο πατέρας. Σου μίλησαν για το πώς ακριβώς έγινε η εξαφάνιση, πού ξεκίνησε να πάει και τι έγινε. Όχι, απλώς σου πούμε ότι ξεκίνησε από το σπίτι για να πάει για το ζώο και από εκείνη την ώρα δεν εξαφανίστηκε, δεν ξαναγύρισε άλλο. Ούτε κανένα στοιχείο, ας πούμε, υπήρχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να βρεθεί κάποιο ρούχο, τίποτα. Και έτσι ετοιμαστήκαμε στο βράδυ και την άλλη μέρα είχα και τα παιδιά συγκεκριμένα άρρωστα τότε και τα δύο και τα πήραμε πυρετό και τα δύο και ανεβήκαμε στο χωριό. Ειδικά το πρωί που το άκουσα, βέβαια ήταν πολύ με ενόχλησε αυτή η υπόθεση του, η εξαφάνισή του. Αλλά πώς έγινε. Το πρωί. Ξημέρωσε το πρωί, δεν ήξερα ότι έρχεται κάποιος στο σπίτι μου. Γι' αυτό και αυτό. Σόβαρο, λέω. Αφού ήμασταν μέχρι ώρα μία και τέταρτο μαζί, λέω. Ο Κώστας ήταν εντάξει, λέω. Πριν το μεσημέρι δεν ανησύχησα, γιατί πάντα όταν έφευγε, αργούσε να γυρίσει. Ας περιμένουμε να φύγει η λεωφορεία από την Κόρτσα. Μήπως πάει στην Κόρτσα. Και γυρίσει. Εξάγει ο άνθρωπος και γυρίσει. Και έρχεται το λεωφορείο, δεν παρουσιάζει τίποτα. Δεν έλεγε αν θα πήγαινε για ξύλα, για βέργες, από πού θα τον ζητήσει, δεν έλεγε πού θα πήγαινε. Και έτσι ήξερα το δουλάτωμά του, δηλαδή. Λέω μέχρι τις 3 ώρα θα φανεί. Να σας πω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις στην αναζήτηση του πατέρα σας και του συζύγου σας. Μίλησα πριν από λίγο με ένα άτομο που τον γνωρίζει, τον σύζυγό σας και τον πατέρα σας και τον φίλο σας. Πρέπει να διασταυρώσουμε ορισμένα πράγματα. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Πιστεύω ότι τελειώντας αυτή η εκπομπή θα φύγετε από εδώ με την είδηση για την ύπαρξη και τι έχει συμβεί με αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει να κερδίσω λίγο χρόνο. Γιατί το τηλεφώνημα αυτό που πήγα μέσα και πριν ήθελα να ακούσει το τηλέφωνο ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντικό, αλλά η πληροφορία αυτή πρέπει να ελεγχθεί πριν σας τη μεταβιβάσω και πριν σας την πω. Ναι. Χρειάζομαι ένα χρόνο μικρό, λίγο χρόνο μικρό, να κάνουμε λοιπόν το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε 3-4 λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας με την αναζήτηση του κυρίου Κώστα Σουγκάρου, καθώς οι εξελίξεις είναι άμεσες, ραγδαίες θα έλεγα, οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Κάπου μας οδηγούν, αλλά αυτό το κάπου πρέπει να το διασφαλίσουμε και να το διερευνήσουμε απόλυτα για να μπορέσουμε να το ανακοινώσουμε και για να το πούμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν εδώ πέρα με πολύ μεγάλη αγωνία. Παράλληλα, έχουμε κάποιες δυστυχώς ανακοινώσεις 2 εξαφανίσεων.
Σήμερα χάθηκε, εξαφανίστηκε ο στρατηγός εν αποστρατεία Νικόλαος Λιαπάκης, 83 ετών, από την περιοχή Παπάγου. Πάσχει από γεροντική άνοια, φοράει ένα γκρι σκούρο παντελόνι, μια μπλούζα μπλε, μπλε πάνινα παπούτσια, τον αναζητούν τα παιδιά του και η γυναίκα του. Ο στρατηγός εν αποστρατεία, κύριος Νικόλαος Λιαπάκης, 83 ετών, τον βλέπετε στις οθόνες σας, που πάσχει από γεροντική άνοια και χάθηκε σήμερα ο άνθρωπος αυτός από την περιοχή Παπάγου. Αν έχετε κάτι, να μας πάρετε τηλέφωνο να βοηθήσουμε την οικογένειά του να γυρίσει αυτός ο άνθρωπος σπίτι του. Επίσης, μια άλλη γυναίκα, 73 ετών, η κυρία Πόπη Γεωργίου, που πάσχει και αυτή από άνοια. Χάθηκε χθες το μεσημέρι, ψώνησε με τον άντρα της στη Δάφνη, ξαφνικά την έχασε από δίπλα του. Η κυρία Πόπη, που φοράει καφέ φούστα, εμπριμέ μπλούζα, λευκά μαλλιά, έχει λευκά μαλλιά, 1,60 ύψος περίπου. Έχουν κοιτάξει οι άνθρωποι της σε όλα τα εφημερίδια, τα νοσοκομεία, δεν την έχουν βρει πουθενά, αγωνιούνε. Το τηλέφωνο που περιμένουν τις δικές σας πληροφορίες είναι το 9027-946, 9027-946. Η κυρία Πόπη Γεωργίου, 73 ετών, που χάθηκε χθες με γεροντική άνοια από τη Δάφνη. Μπάτσε ένα τηλέφωνο ή πάρτε μας εμάς να μας πείτε τι γίνεται με την γυναίκα αυτή, αν ξέρετε κάτι. Επιστρέφουμε στον Κώστα Σουγκάρο. Θα δούμε τι συνέβη με τον άνθρωπο αυτόν, καθώς έχουμε πληροφορίες. Θα πάμε και πάλι στα Πατήσια. Βεβαίως, η πληροφορία για τα Πατήσια αρχίζει να χάνει έδαφος, διότι μιλήσαμε πριν από λίγο με έναν detective. Τον ξέρετε, έναν detective που το ψάξε πάρα πολύ το πράγμα. Ένα detective, αστυνομικό detective. Ναι. Ο οποίος μας αποδυναμώνει την άποψη να υπάρχει στα Πατήσια. Όμως για να ακούσουμε τη Μαρία Τιαχνάκη, τι έχει βγάλει από εκεί. Μαρία, σας ακούμε. Κάτι νεότερο δεν έχω να σας πω. Πριν από λίγο θυμάστε ότι σας είπα ότι μιλούσα με κάποιο συγχωριανό του κύριου Κώστα, που τον ήξερε από τα Γιάννενα και μάλιστα του είχε αδυναμία ο ίδιος, ο οποίος τον είχε συναντήσει στην Πανεπιστημίου 2 χρόνια πριν, δηλαδή ένα χρόνο μετά την πρώτη προσπάθεια που είχε κάνει εκπομπή τότε για τον κύριο Κώστα. Τον είχε συναντήσει λοιπόν στην Πανεπιστημίου. Τον ακολούθησε την πρώτη φορά για να δει το δρομολόγιο που ακολούθησε ο ίδιος. Έφτασε μέχρι την πλατεία Βικτωρίας, πήγε σε κάποιο συγκεκριμένο πρακτορείο και φωτιάστηκε Λαχεία. Σε λίγο όμως, επειδή ο ίδιος για κάποιο λόγο δεν θέλει να βγει το πρόσωπό του στον αέρα, θα επικοινωνήσει σε λίγα λεπτά. Παρακαλώ, αν γίνεται, βγάλτε τον στον αέρα, γιατί έχει σημασία να ακούσετε τι θα σας πει. Μιλάει για συγκεκριμένα στοιχεία, συγκεκριμένα πράγματα για τον κύριο Κώστα. Μίλησε μαζί του, μας μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος τα είχε χαμένα, κρατούσε το κοντάρι με τα λαχεία και φαινόταν ότι δεν προσπαθούσε να πουλήσει λαχεία, αλλά το κρατούσε γενικά. Μίλησε για τα παπούτσια που ήταν κομμένα από πίσω, κάτι το οποίο συνήθιζε να το κάνει και στα Γιάννενα. Και μάλιστα 2 μέρες μετά ξαναπήγε, τον ακολούθησε, δεν ήθελε να του μιλήσει γιατί φοβήθηκε να μην τον χάσει. Είδε ότι τα είχε χαμένα, ότι δεν τον γνώρισε τον ίδιο. Και μετά από λίγες μέρες, όταν ξαναπήγε στο ίδιο σημείο, δεν τον ξαναείδε. Δηλαδή, 2 φορές συγκεκριμένα συναντήθηκε με τον κύριο Κώστα και είναι σίγουρος 1000% ότι είναι αυτός. Ο κύριος αυτός θα επικοινωνήσει λίγο μαζί σας. Παρακαλώ, βγάλτε τον λοιπόν στον αέρα, αν θέλετε να ακούσετε και ο ίδιος θα σας πει. Κάτι νεότερο δεν έχω από εδώ εγώ να σας πω. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες για να μπορέσω να κινηθώ. Αν όχι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Σ' άκουσα όμως πριν από λίγο που έλεγες ότι είχε αποδυναμωθεί λίγο η ιστορία εδώ με τα Πατήσια. Μιλήσαμε με έναν detective, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεσή σας μετά την εκπομπή που είχαμε κάνει. Ναι. Και είχε ψάξει πάρα πολύ την περιοχή των Πατησίων. Μας λέει λοιπόν αυτός ο detective, είχε πάρει τις καταγγελίες μία-μία και το ψάξε στην περιοχή των Πατησίων. Είχε βρει αυτόν τον άνθρωπο που μοιάζει πάρα πολύ με τον κύριο Σουγκάρο. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, έχω τη δουλειά. Πουλάει λαχεία αυτός, πουλάει ξυστό κλπ. Δεν είναι όμως. Και ίσως να γίνεται μία. Κόστα να πω κάτι. Τον άνθρωπο, ναι. Μας είπε ότι αυτός ο άνθρωπος εκεί στα Πατήσια είναι όντως από την Ήπειρο. Ναι. Τον βρήκε, του μίλησε, τον φωτογράφησε. Δεν είναι αυτός, είναι άλλο πρόσωπο. Δεν είναι αυτός. Έχουν πολλές ομοιότητες. Όμως θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτόν τον άνθρωπο που τον είδε και τον γνωρίζει 2 φορές, να δούμε τι θα μας πει. Ναι, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν μας μιλάει για την παρουσία του κύριου Κώστα εδώ στα Πατήσια, μιλάει για κάποιο άλλο σημείο των Αθηνών. Άρα λοιπόν, μόλις μας πάρει τηλέφωνο αυτός ο άνθρωπος, θα τον βγάλουμε να τον ακούσουμε έτσι και θα επικοινωνήσουμε αργότερα πάλι μαζί σου. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση. Βλέπετε ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα συγχρόνως και παράλληλα, διότι μπορεί και οι άνθρωποι να μοιάζουν μεταξύ τους. Έχουν περάσει και αρκετά χρόνια από τότε και κάποιοι ίσως να πιστεύουν ότι έχουν τον κύριο Σουγκάρο. Να μην είναι ο κύριος Σουγκάρος. Και παράλληλα υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία που την κρατάω σαν επταφράγιστο μυστικό. Γιατί είναι μια πληροφορία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ σημαντική, που βάζει τελεία στο θέμα Κώστας Σουγκάρου. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτή την πληροφορία όμως πρέπει να την ελέγξουμε πριν, σας το πω, και πριν την βγάλουμε στον αέρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε λίγο χρόνο. Δεν το κάνω για να κερδίσω περισσότερο έτσι, ενδιαφέρον από εσάς. Αν θέλετε, μας βλέπετε. Φαντάζομαι ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αναζητάμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χαθεί εδώ και 7 χρόνια από το σπίτι του, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος.
Αλλά βλέπετε και δύο άνθρωποι κοντά σε αυτήν την ηλικία εμφανίζονται να έχουν εξαφανιστεί και να πάσουν από γεροντική άνοια, είναι κάτι συνηθισμένο, δεν είναι. Έτσι, σε αυτήν την ηλικία πολλές φορές αρχίζει το σύστημα να μην λειτουργεί τόσο καλά. Και να μην θυμούνται και να πάθουν αμνησίες κλπ. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πάμε στην αμέσως επόμενη ενότητα που παρουσιάζει την κινητοποίηση όλης εκείνης της περιοχής του χωριού και της αστυνομίας και του στρατού για να βρούνε τον Κώστα Σουγκάρο. Αλλά στο τηλέφωνο μας πρέπει να είναι αυτός ο άνθρωπος που είδε τον Κώστα Σουγκάρο στα Πατήσια, που μας έλεγε πριν από λίγο η Μαρία Ιαχνάκη, για να τον βγάλουμε στον αέρα, τον ακούσουμε. Και ο κύριος Τάσος λοιπόν, να τον ακούσουμε, να δούμε τι έχει να μας πει, διότι ισχυρίζεται ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα χρόνο, είδε τον σύζυγό σας. Καλησπέρα σας, παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Το 97, μάλιστα, μεταξύ 5 Νοεμβρίου και 17, ναι, συναντήθηκα τυχαία με τον Κώστα. Μάλιστα, τον ξέρετε? Τον ξέρω, ναι. Τον ήξερα μάλλον. Τον ήξερα. Η συνάντησή μας έγινε πιο κάτω από το Τιτάνια, στον πεζόδρομο που βγαίνει στην Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Ήρθα φάτσα με φάτσα, που λένε. Ναι. Με την πρώτη ματιά δεν αφέβαλα ότι ήταν ο Κώστας. Άρχισα λοιπόν, κοντοστάθηκα και τον άφησα να προσπεράσει και τον παρακολούθησα. Ναι. Η παρακολούθηση έγινε περίπου 2 ώρες. Έκανε το τετράγωνο αυτό γύρω Πατησίων, Τιτάνιας, μέσα από όλους αυτούς τους δρόμους. Ναι. Τελικά πήγε, έφαγε μια τυρόπιτα σε ένα τυροπιτάδικο στην πλατεία Ομονίας, ξαναγύρισε και κάθισε σχεδόν στα ίδια μέρη που σταματούσε. Μου έδειξε την εντύπωση ότι ο άνθρωπος αυτός απλώς κρατούσε το κοντάρι με τα λαχεία στο χέρι του, αλλά δεν συμμετείχε στο να πουλάει λαχεία. Εσείς, δεν έκανε καμιά προσπάθεια. Εσείς γιατί τον παρακολουθήσατε επί 2 ώρες συνέχεια? Για να είμαι σίγουρος ότι είναι ο ίδιος. Ότι είναι ο ίδιος. Εσείς τον γνωρίζετε από το χωριό του δηλαδή? Βεβαίως. Τον γνωρίζετε. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι είχε τη συνήθεια τα παπούτσια του να μην τα φοράει κανονικά, αλλά στο πίσω μέρος να τα φοράει σαν παντόφλες. Ήταν τα παπούτσια του κομμένα, ας πούμε, από πίσω, ναι, και φορούσε και κάλτσες. Ναι. Οι κινήσεις του, από ό,τι ήξερα, τον ήξερα πριν, ήταν ακριβώς οι ίδιες. Γιατί δεν αυτό μιλήσα... έγινε την πρώτη φορά. Γιατί... Μετά από 2 μέρες, ναι, ξαναπήγα επίτηδες για να τον συναντήσω. Και τον συνάντησα πάλι στο ίδιο μέρος, σχεδόν 5 μέτρα πιο κάτω. Ξανά τον παρακολούθησα. Αυτή τη φορά περισσότερο από 2 ώρες, μπορώ να πω 3. Έκανε τις ίδιες κινήσεις, πήγε, έφαγε στο ίδιο μαγαζί της Ρόπιτα και ξέχασα να σας πω ότι την πρώτη φορά κατέβηκε στο πρακτορείο Ελπίς κάτω που πουλάνε τα λαχεία, χοντρικής μάλιστα πώλησης, ναι, και μπήκε μέσα. Μάλιστα. Συνεχίζουμε τώρα τη δεύτερη φορά. Αφού κάθισε περίπου 2 ώρες στα ίδια σημεία γύρω εκεί στο τετράγωνο της Πανεπιστημίου και Ομόνιας, πέρασε μπροστά από το Πολυτεχνείο και μπήκε στην πλατεία του. Για πέστε μου, καλά, κινήθηκε ο άνθρωπος. Για πέστε μου, έχω 2 βασικά ερωτήματα. Το ένα είναι, του μιλήσατε? Ναι. Του μιλήσατε? Του μίλησα. Τι σας είπε? Τη δεύτερη φορά όμως που τον συνάντησα, μόλις με είδε, χαμήλωσε το βλέμμα του και έκανε μέσα του ότι έδειξε ότι δεν ήθελε να με συναντήσει. Μιλήσατε την πρώτη φορά μαζί του? Μίλησα την πρώτη φορά. Του είπα ότι θέλω να μου πεις ποιο ήταν ο αριθμός που έριξε το λαχείο. Μου το είπε, αλλά δεν συμμετείχε σαν κάποιος λαχιοπόλης που λέει ότι, ξέρω εγώ, έριξε ο τάδε. Δεν μου είπε κάτι. Το ρωτήσατε γιατί έφυγε από το σπίτι του? Όχι. Εντάξει. Το εντυπωσιακό είναι ότι τον παρακολουθείτε επί 2 ώρες την πρώτη φορά, επί 3 ώρες τη δεύτερη φορά και δεν ρωτάτε το κρίσιμο ερώτημα γιατί έφυγε άνθρωπο από το χωριό. Η
ας πούμε, να φτάσω μέχρι το να δω που μένει, τι κάνει κλπ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάω την πληροφορία σας. Να είστε καλά. Σας αφήνω γιατί πρέπει να ακούσουμε και άλλους ανθρώπους. Καλή σας νύχτα. Εντάξει. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Είναι μερικά ερωτηματικά σε όλη αυτή. Δεν έχω καμία, βεβαίως, με τον άνθρωπο κανένα πρόβλημα ή καμία. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, αλλά μου είναι λίγο περίεργο ότι μια φορά να τον παρακολουθώ δύο ώρες, μια φορά να τον παρακολουθώ τρεις ώρες, να τον βλέπω να κυκλοφορεί με στην Αθήνα, να τον παρακολουθώ από πίσω, άραγε γιατί πέντε ώρες, και να μην του μιλάω και να του ρωτάω, ξέρεις κάτι, ρε Κώστα, έχεις χαθεί 7 χρόνια από το σπίτι σου, το χωριανί σου, ζητάνε τα παιδιά σου, τι γίνεται με σένα, απλά να του ρωτάει αν κέρδισε ή δεν κέρδισε το ίδιο. Αυτά όλα είναι ελέγχονται. Αυτό μου είναι για εντύπωση. Είναι λίγο περίεργα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα ακούμε, διότι πρέπει να τα ακούσουμε και πρέπει να είπαμε να συμπληρώσουμε ένα puzzle που χρειάζεται κομματάκι, κομματάκι από εδώ και από εκεί να φτάσουμε κάπου. Όμως παραμένει μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία που είχαμε πριν από μισή ώρα από μια γυναίκα που ήξερε καλά τον σύζυγό σας. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην τέταρτη ενότητα, διότι η ώρα είναι και περασμένη, 1 και 10 και σήμερα φοβόμαστε να ξενυχτήσουμε. Πάμε λοιπόν στην τέταρτη ενότητα, όπου εκεί πέρα αποκαλύπτεται και παρουσιάζεται από την πλευρά μας όλη η κινητοποίηση του χωριού, του στρατού, της αστυνομίας, να βρουν αυτόν τον άνθρωπο. Να δούμε αυτή την έρευνα που έγινε και τι αποτέλεσμα είχε. Καταλαβαίνω ότι είχε εξαφανιστεί και δεν έχει γυρίσει ούτε από την Κόνιτσα ούτε από τα χωράφια. Μετά αναγκάστηκα και πήρα την αστυνομία. Πήρα την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία, γυρίσαμε δίπλα εδώ όλα. Τα μου κάποια αυτά που ξέρω εγώ που περνάει, φωνάξαμε. Με το πρώτο φως της ημέρας, την επόμενη μέρα το πρωί, τον αναζήτησε το Σουγκάρο το Κώστα στην περιοχή, στην ευέλικτη περιοχή, από το σημείο που δηλώθηκε η εξαφάνιση. Το χωριό Πάδες βρίσκεται περί τα 32 χιλιόμετρα από την Κόνιτσα. Από τα δεξιά του χωριού είναι ο ποταμός Αώος που κυλάει και αριστερά είναι το όρος Μόλικας. Είναι μια δύσβατη περιοχή και η υπηρεσία μας με τη συνδρομή του μεταβατικού αποσπάσματος της Κόνιτσας και του 583 τάγματος πεζικού, το οποίο διέθεσε περί τους 15 στρατιώτες, έψαξε για το άτομο το οποίο αναζητούσε περί τις 15 μέρες, κυριολεκτικά, κτένισε όλη την περιοχή. Αρχίσαμε όλο το χωριό να ψάχνουμε τον κύριο Κώστα. Ήρθε η αστυνομία, ήρθε ο στρατός, ήρθαν τα χωριά από το Παλιοσέλι, ήρθε το Ελεύθερο. Όλη η Ελλάδα σχεδόν ενδιαφέρθηκε να δούμε τι γίνεται ο Κώστας. Φέξαμε. Τα πέντε χωριά συμπαρασταθήκαν και ήρθαν εδώ. Από το Ελεύθερο, από τα Άρματα Γερόντι, 70-80 χρονών. Ενδιαφέρθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Μα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήταν αγαπητό σε όλη τη Λάκαδο. Βουνό, ποτάμι, παντού. Παντού δεν αφήσαμε τίποτα. Πήγα και εγώ με μια ομάδα από το χωριό, γιατί εγώ δεν γνώριζα με τα κατατόπια. Μέναν εκεί από το χωριό και ψάχναμε. Διάφορα χαράδρες, ποτάμι, βουνό, σπηλιές. Ό,τι υπήρχαν, ας πούμε. Βέβαια, ήταν και ο καιρός κάπως δύσκολος, έβρεκε συνέχεια. Αλλά παρόλα αυτά, όλη μέρα γινόταν το ψαχτήρι. Χωρίς αποτέλεσμα, ούτε ήχνος, τίποτα. Μόνο το χωριό. Είτε από τους χωριανούς, είτε και από τους στρατιωτικούς ή αστυνομικούς. Ψάχτηκε όλοι, πόντο προς πόντο. Υπάρχουν επικίνδυνα μέρη εδώ, τριγύρω. Δηλαδή, αν πέσει κάποιος κάπου και χτυπήσει, θα τον βρείτε. Τόσα επικίνδυνα δεν υπάρχουν. Όπου και να πέφτει, μπορεί να βρίσκονταν. Βέβαια, υπάρχουν μια επικίνδυνα, αλλά
αυτά τα με πατιούνται, όπως τα λένε. Πατιούνται. Παρόλο που δεν μπορούσα από το βουδάρι, έτρεξα μαζί με την Όλγα και το σταθμάρχη μαζί. Δεν αφήσα μέρος μέχρι στο ποτάμι κάτω. Πού έχει υποψία με λίγο σταθμάρχη να υπάρχει. Πού να υπάρχει, φρικίνο, ζέστη. Πού να πήγε, τα τρέξαμε όλα τα νέα. Τι υποψιάζει, τι που δεν υποψιάζει, λέω. Κώστα! Μάλιστα, βγήκαμε εδώ πάνω από το χωριό. Είχε χιόνια, δεν έβγαινε το αυτοκίνητο της αστυνομίας. Το 100 και εμένα με αφήσανε, λέει, κάτσε, δεν μπορείς να πεις να πάνε και βγήκαμε αυτοί πάνω. Δεν αφήσαμε μέρος για μέρος. Τι μέχρι το ποτάμι, τρύπες, αλλού, στον πονό πάνω, δεν αφήσαμε τίποτα, κάτι είπε από τα μέρη. Αλλά δεν βρέθηκε πουθενά ο άνθρωπος. Σαν να εξαφανίστηκε η γη του κατέψη. Αν είχε χτυπήσει μόνος του άνθρωπος, είχε παραπατήσει και είχε χτυπήσει, θα τον είχατε βρει. Θα τον βρίσκουμε. Και ποντίκι να ήταν, θα τον βρίσκουμε και άνθρωπο ολοκλήρω. Εκτός και υπήρχε τίποτα, καμία χαράδρα, τίποτα, καμία τρύπα στενή, βαθιά και έπεσε μέσα και δεν φαινότανε. Λίγο δύσκολο αυτό, αλλά μπορείς εκείνα τα μέρη, γιατί είναι λίγο απόκρινα μέρη. Μπορεί να υπήρχε. Για το ποτάμι πάλι, και το ποτάμι ψάχτηκε. Τώρα, το ποτάμι έχει και δύο ροές, πάει και μία ροή προς την Αβανία. Να πέσει και να τράβηξε προς εκεί πέρα. Κατεβήκαμε στο ποτάμι κάτω, έβριχε όμως πολύ. Ανεβήκαμε αυτό πάνω στις πέτρες αυτά. Όπου πήγαινε αυτός που ήξερα που πήγαινε για ξύλα, θα έχουμε γυρίσει πριν μην πειραμή του μέρα. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα, ούτε να ακούσουμε. Φωνάζαμε, τίποτα. Αλλά μόνο εμείς τον έχουμε βάλει στο ΕΡΤ1 στη Θεσσαλονίκη, όχι στο ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη, στον Ιερθρό Σταυρό τον έχουμε βάλει. Δεν μπορούσαμε, δεν πήραμε πουθενά καμία απάντηση. Τίποτα, από πουθενά. Σε μια κυνηγητική εφημερίδα πάλι ήταν ένας εδώ που είχε έρθει, την έβαλε στην Αθήνα. Ούτε εκεί, τίποτα. Είχαμε βάλει τα τηλέφωνά μας. Ρωτήσατε σε νοσοκομεία. Γι' αυτό του βάλαμε στον Ιερθρό Σταυρό. Μας βοήθησε, αλλά τίποτα. Κάποια πληροφορία όλο αυτό το διάστημα που απουσιάζει ο σύζυγός σας, έχετε πάρει από κάποιον άνθρωπο ότι κάπου τον είδα να μοιάζει μόνο κάποιον. Μια πληροφορία αργά, δεν θυμάμαι τώρα μετά. Ήταν χρόνο πριν χρόνο, είχα τόσο μια φωτογραφία του ξαδελφού μου στη Λάρισα, γιατί είναι δάσκαλος και θα την έδωνε σε ένα γνωστό του στην τηλεόραση της Θεσσαλίας. Την έδωσε πράγματι, τον βάλαν στη Θεσσαλία στην τηλεόραση. Ο ξαδελφός μου, ο Γιάννης, ο άλλος ο ξαδελφός μου, είχε τη φωτογραφία του στα χέρια που την πήγαινε στον άλλο να τη δώσει στην τηλεόραση και βρέθηκε με ένα συνέτερό του. Αυτόν τον άνθρωπο του είδα, λέει, πολύ πίσω από γκρουπ Αλβανών, λέει, πίσω. Σιγά περπατούσε, σιγά, λέει, και έτσι σκεφτικός, λέει, έτσι, σαν στεναχωρημένος, πώς να σου πω. Αλλά πίσω από Αλβανούς ακολουθούσε αυτός. Κάποια άλλη πληροφορία για... Άλλη πληροφορία δεν είχα. Και, και όταν χάθηκε τη δεύτερη μέρα, ένα τηλέφωνο το οποίο μόνο απάντησε. Του σήκωσε μάλιστα πρόεδρο. Το πήραν στην κοινότητα, δηλαδή. Πήραν στην κοινότητα είπα... και λέει: ο Σοκάρος είναι σε δράμα. Κώστα! Μία και 20 περίπου το πρωί. 1:20 το πρωί. Προφανώς αυτός ο άνθρωπος εκεί στα Πατήσια δεν πρέπει να είναι ο κύριος Κώστας Σουγκάρος. Το λέω αυτό γιατί το ψάξαμε πάρα πολύ και βέβαια υπήρξε και ένας άνθρωπος, ένας detective που έκανε ειδικές έρευνες, έτσι δεν είναι. Ναι. Βρήκε αυτόν τον άνθρωπο που μοιάζει πάρα πολύ με τον κύριο Κώστα Σουγκάρο εκεί στα Πατήσια, που λέγει αυτός Λαχεία, που δεν είναι ο άνθρωπος που αναζητάμε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα επιμείνουμε. Για την πληροφορία αυτή που έχουμε και την κρατάω επτασφράγιο στο μυστικό, δυστυχώς πρέπει να την διασταυρώσουμε αύριο το πρωί. Εάν μέχρι το τέλος εκπομπής αυτή η πληροφορία μπορέσει να επαληθευθεί, μπορέσουμε να την επαληθεύσουμε, τότε θα την πω. Ωστόσο, θα σας την πω εσάς κάποια στιγμή που
θα πρέπει να την δούμε από κοντά. Τώρα, αρκετά πράγματα έχουμε να κουβεντιάσουμε πριν από τον Μιχάλη Χαντά, ο οποίος μας παρακολουθεί και ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει τι μπορεί να έχει συμβεί τον άνθρωπο αυτόν, γιατί είναι μια ιστορία πραγματικά με πολλά ερωτηματικά. Όμως πρέπει να κάνουμε και ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, η ώρα είναι περασμένη, και αμέσως μετά θα μπούμε στον επίλογο αυτής της εκπομπής, που ίσως να έχει και τις μεγάλες αποκαλύψεις στο τέλος της. Πάμε λοιπόν για διαφημίσεις. Συνεχίζουμε και η ώρα περνάει και σας ξενυχτάμε και εμείς είμαστε σε μια αγωνία να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Κώστα Σουγκάρου, που κάπου έχουμε φτάσει και κάπου προσπαθούμε μέσα στη νύχτα να διασταυρώσουμε κάποια πράγματα, να περάσουμε όμως στην επόμενη ενότητα, γιατί πραγματικά αυτή η ενότητα έχει πολύ ενδιαφέρον, καθώς διατυπώνονται όλα τα ερωτηματικά από τους δικούς του ανθρώπους. Τι μπορεί να συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο έτσι ξαφνικά, που πριν από 7 χρόνια έφυγε από το σπίτι του ένα πρωί να πάει να δέσει κάποιο ζώο σε ένα χωράφι και χάνονται τα έχνη του. Δεν πήρε τίποτα μαζί του, ούτε ταυτότητα, ούτε διαβατήριο, ούτε ρούχα, ούτε λεφτά. Έφυγε και λες και άνοιξε γη και τον κατάπιε. Πάμε λοιπόν σε αυτή την ενότητα που διατυπώνονται αυτά τα ερωτηματικά για την τύχη του κυρίου Κώστα Σουγκάρου. Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος αυτός είναι καλά, ότι ζει ή ότι κάτι κακό μπορεί να του έχει συμβεί? Αν ζει, θα έχει ψυχολογικό τραύμα. Μπορεί, ας πούμε, να ζει, ξέρω εγώ τώρα, Ζηλάρασα, Αθήνα, Πάτρα, χωρίς να ξέρει ούτε ο ίδιος ποιος είναι. Ίσως από ό,τι λένε, όταν πήγε να αλλάξει το ζώο που είχαν στο σπίτι, να χτύπησε με αυτό και να έπαθε αμνησία, ή ξέρω εγώ, να το σκότωσε κάποιος, αλλά για ποιο λόγο, αφού ο άνθρωπος δεν είχε ούτε χρήματα μαζί, ούτε είχε κάποια καλά ρούχα να τα πάρουν ή για κάποιο άλλο σκοπό να τον θέλουν. Να εξαφανίσει τα καλά καθούμενα, εγώ το θεωρώ αδιανόητο. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ήθελε να φύγει ο άνθρωπος από το σπίτι του? Δεν υπάρχει, δεν υπήρχε λόγος που να ξέρω εγώ τουλάχιστον. Δεν υπήρχε κανένα λόγος. Έτσι τα καλά καθούμενα να αντιθεί με τα ρούχα της δουλειάς και να εξαφανιστεί, να πάει να φύγει. Η έπιση κάνει μια συμμορία, μάλλον όπως έχεις δεδόθηκε, σε καμία, ας πούμε, που ασχολούνται με τα ναρκωτικά. Κάποτε λέγανε ότι τις παίρνουν εδώ. Πριν χρόνια είχαν πιάσει κάτι εδώ. Ξένους. Ξένους. Οι οποίοι τι έκαναν? Είχαν κάτι γλάσσες εκεί, εκτός. Αν έπιση τέτοια σπήρα και τον έκαναν πρόθεση αυτός, ήταν λίγο σχεργονό. Άμα έλεγε μια κουβέντα, έπρεπε να είναι δικά του. Και δεν δέχτηκε. Τον έχω αφήσει, αλλά πάντως από εδώ δεν τον αφήσει, γιατί θα τον βρίσκαμε. Εγώ λέω, επειδή ερχότανε πολλοί και κοιτάζανε για χρήματα. Δηλαδή? Για χρήματα, για να βρουν χρήματα. Μήπως έπεσε σε καμιά μοιρασιά από την άπτα μοίρα, δεν ξέρω εγώ, ή τους βρήκε και δεν ξεχωρίζανε. Έρχονταν εδώ κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έψαχναν για χρήματα. Τι χρήματα έψαχναν? Ψάχνουν να βρουν χρήματα τότε με τον πόλεμο που είχαν κρυμμένα δεξιά και αριστερά. Πριν δηλαδή κάποιε εικασίε ότι εδώ είναι κρυμμένα χρήματα, λίγα και πράγματα. Μήπως έπεσε πουθενά και γιατί ο άνθρωπος κυκλοφορούσε τη νύχτα. Πήγαινε για ξύλα, για δουλειά πήγαινε. Ήξερε και τα μέρη καλά. Πότε τα ήξερε τα μέρη? Σκεφτήκαμε πολλά και διάφορα. Γιατί πήγαινε κάτω στα ξύλα και δεν ξέρουμε τι γινόταν κάτω. Γιατί ο κόσμος ό,τι κοιτούσαν για λεπτά, κοιτούσαν και όλα. Πώς αλλιώς θα μπορούσε λοιπόν να έχει εξαφανιστεί αυτός ο άνθρωπος? Να χτύπησε, να έχει τις αισθήσεις του? Πολύ νευρικός, μήπως έπατε τίποτε σε καμιά κρίση και έφυγε. Και ούτε και αυτός θα ήξερε που πήγε. Δεν μπορεί να είναι στη ζωή. Μπορεί να ζει. Επικίνδυνες κινήσεις έχουν παρατηρηθεί στο χωριό σας τα τελευταία χρόνια, ακόμη και την περίοδο που εξαφανίστηκε ο κύριος Κώστας? Από κάποιους ανθρώπους ξένους, ίσως. Αλβανούς και... Γενικότερα, από ανθρώπους και Έλληνες ακόμη που έχουν επισκεφτεί κατά καιρού στο χωριό σας. Αλβανοί περνάνε πάρα πολύ, αμέτρητοι περνάνε κάθε μέρα, ειδικά του σημερινού μήνε που ακόμη περισσότερο κυκλοφορούν. Εκείνη την ημέρα είχαν περάσει και Αλβανοί. Για τους Αλβανούς που λένε Αλβανούς, οι Αλβανοί δεν έχουν περάξει τίποτε. Έχουν περάξει τα σπίτια. Μπήκαν μέσα, φάγανε, αλλού κάνανε ζημία. Χύσανε τα λάδια, αλλού πήραν κουβέρτες. Τέλος πάντων δεν είναι ζημίες. Άνθρωποι δεν έχουν περάξει. Χασίσι είχαν σπείρει εδώ και χρόνια. Πού να ξέρεις την περιοχή? Όλη στην περιοχή εδώ, δεν ξέρουμε. Ωραία, και τι σχέση μπορεί να έχει η εξαφάνιση του? Για να μην τους είδε. Α, μήπως τους είδε. Ναι, μήπως τους είδε και. Για να μην μαρτυρήσει. Τι άλλο να πω.
Υπάρχει κάτι άλλο που σκέφτεστε? Τίποτε από το μυαλό, γιατί δεν βρήκε το ζώο. Τίποτε άλλο. Και ένα μόνο υποψιάζομαι λίγο. Γιατί ο Κώστας ήταν άνθρωπος που έβγαινε έξω. Σηκώνοντας το πρωί θα πίνει σε δουλειά, θα πίνει να κόψει ο Βασολόπουλος γρυδιές για τις πυρκολιές. Αν έπεσε καμιά κλίκα λίγο που καλλιεργάνε τέτοια πράγματα και γνώριζε κανέναν και το ξαφάνισαν. Οι Αλβανοί δεν πήραν, δεν τους πήραν. Τι θα το έπαιρναν οι Αλβανοί? Να του αναθέσαν τη δουλειά, ας πούμε, να ποτίζει την καλλιέργεια του Χασίς. Ο Κώστας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δεχόταν αυτή την καλλιέργεια με κανέναν τρόπο. Προτιμούσε, πώς το λένε δηλαδή, να πάθει κάτι παρά να κάνει αυτή την καλλιέργεια. Οπότε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί λοιπόν πάνω σε αυτή τη διαφωνία? Οι ανθρώποι που καλλιεργούν του Χασίς να τον πήραν από κάπου και να τον πήραν κάπου αλλού. Βλέπετε λοιπόν πόσα ερωτηματικά υπάρχουν και πόσες εικασίες γίνονται για την τύχη του κυρίου Κώστα Σουγκάρου. Μια ιστορία που έχει πάρα πολύ σκοτάδι και πάρα πολλά ερωτηματικά και που παλεύουμε από τις 11 και 25 να τη φωτίσουμε και ίσως είμαστε σε έναν δρόμο να την φωτίσουμε οριστικά και αμετάκλητα. Πάμε όμως για τελευταία φορά εκεί στα Πατήσια που βρίσκεται η Μαρία Γιαχνάκη να δούμε εάν συμβαίνει κάτι διαφορετικό ή αν υπάρχει κάτι καινούριο να μας πει. Ναι, Μαρία, σ' ακούμε. Από ό,τι φαίνεται, εδώ στα Πατήσια μάλλον δεν υπάρχει κάτι νεότερο, κάτι θετικό για την ιστορία του κ. Κώστα Σουγκάρου. Και σε κάποια καφενεία εδώ που είναι κοντά μας και είναι ανοιχτά όλη την ημέρα, αλλά και κάποιες ώρες τη νύχτα, μέχρι τουλάχιστον 2-3 τη νύχτα που πήγαμε τη φωτογραφία του, δεν φαίνεται να θυμίζει κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο. Παρόλο που μας λένε ότι περνάνε αρκετοί λαχιοπόλους κατά διαστήματα, δεν τον γνωρίζει κανείς από τους λίγους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Μάλιστα. Δεν έχω λοιπόν κάτι νεότερο να σας πω για την περιοχή εδώ. Άρα λοιπόν να κλείσουμε εκεί πέρα. Ναι, τη σύνδεση, νομίζω ότι έτσι, δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Αν όμως χρειαστεί κάποια στιγμή, εμείς θα είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να, δηλαδή, να φύγουμε. Θα βοηθήσουμε αν συμβεί οτιδήποτε. Καλό βράδυ λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ερωτηματικά και πάρα πολλές εικασίες. Όμως έχουμε το γεγονός ότι 7 χρόνια ένας άνθρωπος έχει φύγει από το σπίτι του και έχει πάρει ένα τηλέφωνο. Αυτός ο άνθρωπος, τουλάχιστον την εποχή εκείνη, από ό,τι φαίνεται, δεν έπαθε κάτι κακό και αυτό μπορώ να το βεβαιώσω από τις πληροφορίες που έχουμε. Δηλαδή, δεν συνέβη στον σύζυγό σας κάτι κακό εκεί, τότε. Ίσως συνέβη αργότερα. Το λέω αυτό γιατί έχουμε κάποιες πληροφορίες που μας μιλάνε για το 1996. Μέχρι το 1996 υπάρχει άνθρωπος που τον σύζυγός τον ξέρει πάρα πολύ καλά και τον ζούσε από κοντά. Ένας άνθρωπος, όταν έφυγε από το σπίτι, ήταν 58. Ναι. 58. Ένας άνθρωπος 58 χρονών, που ήταν μετανάστης στη Γερμανία 20 χρόνια πίσω στο χωριό και όλη αυτή τη γνωστή ιστορία που λέμε τόση ώρα. Που ξαφνικά φεύγει από το σπίτι του, αλλά είναι φανερό ότι δεν έχει προετοιμάσει την εξαφάνισή του. Έχει μια παρομοιωτικότητα αυτό που κάνει. Ναι, έχει μια παρομοιωτικότητα. Δεν έχει πάρει δηλαδή διαβατήρια, δεν έχει πάρει αυτό, δεν έχει πάρει ρούχα. Τίποτα. Δεν έχει πάρει λεφτά. Τίποτα. Πάει και ξαφνικά λέει: φεύγω τώρα, φεύγω. Τα αφήνω όλα πίσω μου και χάνομαι. Αυτό είναι πώς αυτό που με προβληματίζει, ότι μάλλον είναι απόρρια. Όποια εξέλιξη να έχει η ζωή του μετά από εκεί πέρα, πιθανόν είναι πιο συμπτωματική. Mm-hmm. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ας το πούμε, μία συγκρότηση στον εαυτό του και θέλει να εξαφανιστεί ή να φύγει, δεν το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Το κάνει μεθοδευμένα. Mm-hmm. Αν, ας πούμε, βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κατά νου ένα πλάνο φυγής, το πιο λογικό θα είναι να έχει προετοιμάσει και να έχει εξασφαλίσει κάποια πράγματα. Και δεν λέω να έχει πάρει τα περιουσιακά του στοιχεία, τουλάχιστον το διαβατήριό του, ταυτότητά του και 5 δραχμές να κινηθεί. Mm-hmm. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι εγώ με τα ρούχα όπως είμαι, χωρίς να έχω κάνει στην ουσία καμία προετοιμασία, φεύγω, σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή υπήρχε μια παρόρμηση, η οποία είναι αποτέλεσμα συνήθως μιας παραμόρφωσης μιας πραγματικότητας, δηλαδή μιας ενδοψυχικής διεργασίας. Που λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ταλαιπωρηθεί. Mm-hmm. Τώρα, το πώς έχει ταλαιπωρηθεί και το γιατί δεν μπορεί να το ξέρουμε. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα δεν είναι μια συνειδητή, αμιγώς διεργασία, γιατί δεν βλέπουμε το πλάνο να υπάρχει. Δεν βλέπουμε το σχέδιο το οποίο θα μας έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα και οδηγήθηκε μέσα από μια λογική διεργασία να τα αντιμετωπίσει. Ένα άνθρωπος ο οποίος φεύγει χωρίς όμως να κάνει τα πράγματα που είναι σύνομα με την επιβίωσή του, τουλάχιστον την ταυτότητά του. Αυτή λοιπόν η παρόμοιση του ανθρώπου μάλλον λειτουργούσε κάτω από το καθεστώς μιας διαταραχής.
Μάλιστα. Και τη θύση τη οποία δεν μπορεί να τη γνωρίσουμε. Λειτουργήσε ξαφνικά και παρορμητικά και έφυγε από το σπίτι. Τώρα, από εκεί πέρα, τι συνέβη αφού έφυγε. Αν δημιούργησε άλλες συνθήκες ζωής, είναι άλλο θέμα. Ναι. Όμως δεν δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος συνειδητά, μεθοδευμένα, δηλαδή σε μία φάση ζωής, ο οποίος λέει ότι έχω φως ότι αυτή η ζωή δεν μου κάνει ή αναζητώ κάτι άλλο και το κάνουμε με κάποιο σχέδιο. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια διαταραχή είχε, τη φύση της οποίας δεν τη γνωρίζουμε. Πρέπει να σας πω ότι θα μείνετε στην Αθήνα σήμερα, γιατί αύριο το πρωί πρέπει να κάνουμε μαζί μία προσπάθεια. Γιατί σας το λέω αυτό. Και το λέω τώρα, δεν το είχα πει πριν από μισή ώρα, γιατί κάναμε τις προσπάθειες, αλλά δυστυχώς δεν είχαν αποτέλεσμα επειδή είναι περασμένη η ώρα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό που σας λέω. Πριν από μισή ώρα μίλησα με μια γυναίκα, όπως είδατε, στο τηλέφωνο και δεν ακούστηκε η φωνή της. Αυτή η γυναίκα γνώριζε πάρα πολύ καλά τον σύζυγό σας, εδώ στην Αθήνα. Και αυτή η γυναίκα, αυτό είναι υποερωτηματικό όμως και πρέπει να το δούμε αύριο το πρωί, μου είπε ότι η σύζυγός σας δεν ζει. Μου έδωσε μία ημερομηνία 4 Εβδόμου του 96, ότι πέθανε στο νοσοκομείο γεννηματάς της Αθήνας από εγκεφαλικό επεισόδιο. Δεν το παίρνουμε σαν απόλυτα βέβαιο, παρόλο που αυτή με βεβαίωσε, γιατί προσπαθούμε τόση ώρα, γι' αυτό έλεγα ότι δεν μπορώ να σας πω κάτι, προσπαθούμε τόση ώρα να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο γεννηματάς για να δούμε από τα κομπιούτερς εάν υπάρχει το όνομα αυτό στις 4 Εβδόμου του 96, αλλά δεν μπορούμε να το βρούμε 1,5-2 ώρα το πρωί. Φυσικά. Αύριο το πρωί, γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να μείνετε στην Αθήνα, για να ησυχάσετε κι εσείς. Φυσικά. Διότι αυτό θα είναι, αν θέλετε, και μία λύτρωση. Μην καθόσαστε τόσα χρόνια και ψάχνετε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι. Υπάρχει. Σωστά. Σας λέω και πάλι, υπάρχει μια πολύ μικρή επιφύλαξη. Αλλά αυτή η γυναίκα, η οποία μου είπε το όνομά της, η οποία με βεβαίωσε ότι το γνωρίζει πολύ καλά τον άντρα της, μου έδωσε και αυτή την ημερομηνία και αυτό το νοσοκομείο και προχώρησε σε αυτή την αποκάλυψη. Και μου είπε ότι να σας το πω κάποια στιγμή. Ναι. Προσπαθούσα να το διασταυρώσω τόση ώρα, δεν μπορούσα να το διασταυρώσω. Ναι. Ωστόσο, κρατάμε και πάλι μια επιφύλαξη. Μπορεί να μην είναι τα πράγματα έτσι. Ναι, φυσικά. Θα βεβαιωθούμε αύριο το πρωί από το νοσοκομείο γεννηματάς που θα ανοίξει και θα λειτουργεί το πρωί και θα μπορούμε εκεί να πάμε στις 4 Εβδόμου του 1996 και να δούμε υπάρχει το όνομα Κώστας Σουγκάρος ως αποθανόν στο νοσοκομείο. Και εκεί πέρα θα βεβαιωθούμε ή θα πούμε ότι δεν είναι αυτός. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη αυτή στιγμή όπου η γυναίκα αυτή μου είπε ότι εγώ για να λυτρωθώ θέλω να τους μιλήσω, αλλά δεν μπορώ. Πέστε τους εσείς ότι συνέβουν τα πράγματα έτσι για να μην ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι 7 χρόνια. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα να είναι έτσι, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν υπήρχε λόγος. Ναι. Από την άλλη πλευρά, εάν είναι έτσι, σημαίνει ότι και για εσάς μία λύτρωση, ότι αποφασίζετε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Διανύσεις στην αγωνία, ότι μπορεί να έχει πάθει αμνησία, να τον έχουν χτυπήσει, να τον κρατάνε κλπ. Τώρα, εμείς, καθώς η ώρα προχωράει, θα μείνετε ακόμη λίγο μαζί μας, διότι μήπως μπορέσουμε, προσπαθούμε με κάποιον άλλο τρόπο, με κάποιον από το προσωπικό του νοσοκομείου, να μπορέσουν να επαληθεύσουν αυτή την είδηση. Να δούμε. Θα ήθελα να πάμε για λίγο στην οικογένεια του Κώστα του Σουγκάρου, να δούμε τι επιπτώσεις είχε αυτή η φυγή του από το σπίτι ξαφνικά πριν από 7 χρόνια. Θα ήθελα λίγο να μου μιλήσετε για την κατάσταση που επικρατεί στο χωριό από την ημέρα που εξαφανίστηκε ο κύριος Κώστας, για την κατάσταση στην οικογένειά του. Καταρχήν, το χωριό μόλις έφυγε ο Κώστας σχεδόν διαλύθηκε. Για να μην πω ολοκληρωτικά διαλύθηκε. Πρώτον, η οικογένειά του διαλύθηκε σχεδόν. Η γυναίκα του πήγε να τρέξει πίσω τα παιδιά της. Να πάει στα παιδιά της στην Κέρκυρα. Ο άλλος ο γιος της είναι στη Γερμανία. Η γυναίκα προσπαθεί κάπου κι αυτή να βρει ένα στηρίδα. Άμα φεύγει ο άνθρωπος από μέσα από το σπίτι, πώς θα ζήσει η κουβέρα. Και στεναχωριούνται και τους λείπει, πώς. Όπως μας λείπει και εμάς. Όσο ζούσε η μάνα του, χωρητικά έπρεπε να μείνω εδώ και όσο είχα και το μαγαζί. Μετά δεν μπόρεσα να κρατήσω το μαγαζί γιατί σούπα βάλε. Αν δεν μου βοηθούσε ο θείος, δεν μπορούσα. Μετά και με αυτό που έγινε, δεν μπορούσα μετά γιατί δεν είχα μυαλό μετά τελείως. Δεν μπορούσα.
δημιούργησε. Γι' αυτό το, και το άφησα το μαγαζί. Ενώ αν θα ήταν ο σύζυγός μου, θα το έπαιρνα και για άλλη τραγία. Όλα αναμένουν. Έλα, όλο με το αυτό να πούμε κάθονται, όλο με το σώμα το, πώς να σου το πω, και πρεπάντω η γυναίκα. Η γυναίκα όλο να πούμε, όλο αναζητεί, τι να σας πω περισσότερα πράγματα. Η σκέψη της, η μοναδική της σκέψη είναι μόνο και μόνο σε αυτό. Η απουσία του έχει επηρεάσει καθόλου τη ζωή σας? Σίγουρα, σκεφτόμαστε, ας πούμε, γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μπορεί να είναι κάπου, ας πούμε, στους δρόμους, να κοιμάται έξω, να μην έχει δουλειά, να πεινάει. Πώς να είναι, μόνο αυτό, άμα σκέφτεται ένας άνθρωπος. Είναι πρόβλημα. Γιατί δεν ξέρω, ας πούμε, δεν είναι φυσιολογικός θάνατος, πέθανε, σκοτώθηκε, χάθηκε, ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει, συνεχίζεται από εκεί πέρα η ζωή. Είναι κάτι, ας πούμε, που περιμένεις κάθε μέρα και λες, μπορεί να τύχει σήμερα κάτι και να βρεθεί, μπορεί αύριο. Υπάρχει έλλειψη του πατέρα στο σπίτι μέσα και στη γυναίκα του, η οποία ζει μόνη της και όσο να είναι, το χρειάζεται τον άνθρωπό της, και στα παιδιά βέβαια που θέλει τον πατέρα τους, τα εγγόνια που θέλει τον παππού τους, και οπωσδήποτε ο πατέρας μέσα στην οικογένεια λείπει, έτσι. Δεν πέθανε από φυσιολογικό θάνατο για να ξέρουμε ότι πέθανε και δεν θα ξαναγυρίσει, είναι εξαφανισμένος. Οπωσδήποτε καθημερινά μεγαλώνουμε την αμφιβολία, όπως είπα και πριν. Γιατί υπάρχουν στιγμές που θέλουν τον πατέρα τους και δεν ξέρουν τι γίνεται, πού είναι, τι γίνεται, υπάρχει, δεν υπάρχει. Να πω. Όταν ξέρεις, εντάξει, την Παξιλάλ πέθανε, εντάξει, λες πέθανε, εντάξει, το παίρνεις απόφαση πλέον, αλλά τώρα δεν ξέρεις και κάθε μέρα το σκέφτεσαι, λες γιατί, και γιατί σε εμάς, εντάξει, ακούς και τόσα πράγματα, αλλά γιατί να γίνει σε εμάς, τέλος πάντων. Λείπει από το χωριό αυτός ο άνθρωπος τώρα? Λείπει. Μια γάτα λείπει από το σπίτι, στην αγωγή, όχι άνθρωπος. Τον ακούγαμε κάθε μέρα, μας έβαζε τραγούδια, μας γλυντούσε. Κάθε μέρα έβαζε το ραδιόφωνο και εγώ του πικάπη εκεί πέρα και μας γλυντούσε όλη την ημέρα, το πρωί ως το βράδυ, συνέχεια. Αυτά λείψανε. Έκουσε το χωριό. Δεν υπάρχει χωριό από τη στιγμή που έφυγε ο Κώστας. Δεν υπάρχει χωριό. Ήταν ο άνθρωπος τον οποίο θα του χρειαζόσουν να μην το πάμε μέσα σε δουλειά, έστω να κάνεις μια συζήτηση. Ήταν ο άνθρωπος που λείπει από το χωριό. Δηλαδή, αν νομίζω ότι αν γυρίσει ο Κώστας στο χωριό, θα ξαναζωντανέψει το χωριό. Θα έρθει μια ολοκληρωμένη οικογένεια με νέα παιδιά, το οποίο θα γυρίσει στο χωριό. Ήξερα πάντως που υπάρχει και είναι καλά. Τη στιγμή που δεν υπάρχει, και εγώ εδώ πέρα δεν έχω και από συγγενείς κανέναν, έτσι κι αλλιώς. Και είναι, εντάξει, και να θέλω κάτι, σε ποιον να το πω. Αισθάνεστε μοναξιά? Και αισθάνομαι πολύ μοναξιά, πράγμα. Αισθάνομαι πολύ μοναξιά, αλλά κάνω κουράγιο μόνο. Ο Θεός μου το έδωσε, δεν ξέρω. Πολύ κουράγιο. Τι να κάνω. Με θέλει πριν μένα από με τρεις μέρες. Δεν έχω γνωρίσει και πατέρα και πέρασα βάσανα πολλά. Και έτσι θα σφίξω την καρδιά μου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά και πάρα πολλές εικασίες και πάρα πολύ σκοτάδι σε αυτή την ιστορία του κυρίου Κώστα Σουγκάρου, που δεν ξέρουμε τι εξέλιξη μπορεί να έχει αύριο το πρωί. Γεγονός είναι ότι μετά την αναγγελία που έκανε αυτή τη είδηση, που δεν μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε αυτή τη στιγμή, υπήρξε ένα άλλο τηλεφώνημα που μας έδωσε ακόμη περισσότερες πληροφορίες ότι ο άνθρωπός σας μετά τον θάνατό του. Δεν ξέρω, αισθάνομαι και λίγο περίεργα. Τι λέω τώρα και δεν μπορώ να... Αλλά με βεβαίωσε αυτή η γυναίκα ότι είναι τα πράγματα έτσι. Και δεν ήταν μια γυναίκα η οποία πήρε να μας κάνει πλάκα ή να καθάρισε. Υπέφερε, το κατάλαβα, μου έδωσε το όνομά της. Μου είπε ότι δεν μπορεί να σας μιλήσει, είναι δύσκολο να σας μιλήσει, έτσι.
Αλλά βεβαίως λέω και πάλι ότι έχω μια επιφύλαξη και η τελική απάντηση θα δοθεί αύριο επίσημα από το νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου θα πάτε και θα πάμε να διαπιστώσουμε εάν αυτή η πληροφορία είναι σωστή. Εντάξει. Από εκεί πέρα υπάρχει η πληροφορία ακόμη και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο άνθρωπός σας, εννοώ ο τάφος του. Δυσάρεστα πράγματα, δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον εάν είναι τα πράγματα έτσι, εκείνο που μένει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι συγγενείς, τα παιδιά, η γυναίκα, είναι καλύτερα κανείς να μάθει μια αλήθεια και να λυτρωθεί από μια αγωνία και από τα ερωτηματικά που έχει καθημερινά και τον τρελαίνουν, παρά να παραμείνει σε αυτή την άγνοια τι έγινε ο άνθρωπός μου. Το λέω και το ξαναλέω και το έχω δει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή που στα 5,5 χρόνια που κρατάει, ότι για μια φορά αυτή η είδηση, η κακή είδηση, λειτουργεί και λυτρωτικά. Και σίγουρα λειτουργεί λυτρωτικά, γιατί βάζει το πράγμα, το ό,τι και να είναι μπροστά μου, αυτή τη στιγμή μπορώ να το επεξεργαστώ, να θρηνήσω, να λυπηθώ, να θυμώσω οτιδήποτε, είναι συναισθήματα πάρα πολύ φυσιολογικά, τα οποία τα επεξεργάζουμε και κάποια στιγμή πηγαίνουν στην πάτα. Έτσι. Ενώ αυτή η διαρκής ενασχόληση με την αβεβαιότητα που υπάρχει, ένα μαρτύριο καθημερινό, που δεν θέλει καμία λύτρωση. Ένας θάνατος καθημερινός και είναι. Αυτή ήταν αυτή η απάντηση που πολλές φορές έδινε από την εκπομπή, που μας λέγανε «Μα δεν έχει την επιλογή και την δυνατότητα ένας άνθρωπος 65 χρονών να αποφασίσει να φύγει από το σπίτι του και να ζήσει κάπου διαφορετικά». Ναι, έχει την επιλογή, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που βασανίζονται εδώ και 7 χρόνια. Παιδιά, σύζυγος, συγγενείς, φίλοι, ο Κώστας ζει ή δεν ζει, ο Κώστας τον έχουν χτυπήσει, είναι στον δρόμο και σέρνεται και πουλάει λαχεία και δεν ξέρει ποιος είναι. Ή ο Κώστας, να πούμε, τον έχουν σκοτώσει κάποιοι διότι είδε κάτι να γίνει, ή ο Κώστας πέθανε. Η απάντηση λοιπόν που δίνεται έχει λυτρωτικό χαρακτήρα για τους ανθρώπους αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, και αυτοί υποφέρουν εδώ και 7 χρόνια. Θα κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα μπούμε στα τελευταία 5 λεπτά της εκπομπής μας, που θα πούμε και μερικά πράγματα για αυτή όλη την ιστορία που μας απασχόλησε σήμερα. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:07 λεπτά. Να μην ταλαιπωριόμαστε άλλο και να μην ταλαιπωρούμε και εσάς και τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα κοντά μας. Κάναμε μια δεύτερη εκπομπή για τον Κώστα Σουγκάρο που χάθηκε πριν από 7 χρόνια από το χωριό Πάδες, κοντά στην Κόνιτσα, ένα ορεινό χωριό σε υψόμετρο 1500 μέτρα. Δηλαδή, συμπληρώνουμε αισίως 2,5 ώρες εκπομπή τώρα και 3 πριν από 2,5 περίπου χρόνια, 5,5 ώρες αναζήτησης του κυρίου Κώστα Σουγκάρου. Δεν είχαμε ένα μήνυμα από τον άνθρωπο αυτόν. Αντίθετα, είχαμε πολλές πληροφορίες για έναν άνθρωπο που εκκινείται στα Πατήσια. Η πληροφορία αυτή ανατράπηκε ή τη βάλαμε στην άκρη, καθώς εμφανίστηκε ένας detective που μας είπε ότι έκανε έρευνα στα Πατήσια, βρήκε αυτόν τον άνθρωπο που μοιάζει πάρα πολύ στον Κώστα Σουγκάρο, είναι από την Ήπειρο, αλλά δεν είναι αυτός που αναζητάμε. Από εκεί πέρα εμφανίστηκαν άνθρωποι που τον γνώριζαν και μίλησαν μαζί του εδώ στην Αθήνα και μάλιστα κάποιος μας είπε ότι τον παρακολουθούσε κλπ. Πέρα από όλα αυτά όμως, παραμένει μία πληροφορία που πρέπει να διασταυρωθεί αύριο το πρωί. Μία πληροφορία που προέρχεται από μία γυναίκα που τον γνώριζε πάρα πολύ καλά εδώ στην Αθήνα και μας είπε ότι στις 4 Ιουλίου του 1996 ο Κώστας Σουγκάρος πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτή η πληροφορία που την έδωσα και την είπα με επιφύλαξη στους ανθρώπους του, γιατί δεν είμαι βέβαιος απόλυτα 100%, όμως είμαι σχεδόν πεισμένος ότι είναι πραγματική πληροφορία, θα τη διασταυρώσουμε αύριο το πρωί από το νοσοκομείο Γεννηματάς, γιατί η ώρα ήταν περασμένη και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τα κομπιούτερ και να δούμε αν υπάρχει το όνομα αυτό 4 Σεπτέμβρη του 1996 ως θανόν. Θα το δούμε αύριο το πρωί. Θα σας ενημερώσουμε εσάς την ερχόμενη Τρίτη για την προσπάθεια που κάναμε. Τουλάχιστον, ας πούμε την αλήθεια στους ανθρώπους να πάνε ήρεμοι, να ξέρουν ότι ο άνθρωπός τους πια δεν υπάρχει και να το πάρουν απόφαση. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, γιατί αυτό θα βάλει κάποιο τέλος με όση οδύνη και να έχει. Ο θρήνος είναι πάντα ένα κομμάτι της ύπαρξής μας και είναι καλό να μπορούμε να θρηνούμε την απώλεια. Έτσι. Να μην ξέρω αν υπάρχει απώλεια ή όχι, είναι πολύ πιο μαρτυρικό από όποιο πόνο και να έχει απώλεια. Καθημερινός θάνατος. Ακριβώς. Λοιπόν, θα τα πούμε από το πρωί. Ευχαριστούμε το κανάλι, την εκπομπή σας, τους συνεργάτες.
Μακάρι ο κόσμος να φτάσουν. Όλους τους συνεργάτες σας, να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, όλο τον κόσμο που μας υποστήριξε. Έκανα ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι. Κυρίες και κύριοι, είναι 2:05 η ώρα. Να σας πω ότι μπαίνουμε από αύριο στην τελευταία εβδομάδα ρεπορτάζ στην Ομίχλη. Βέβαια, είμαστε όλοι μας συγκινημένοι, γιατί αυτή η εκπομπή έζησε 5,5 χρόνια. Μία από τις μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, με πολλές επιτυχίες, με πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο, αλλά στη ζωή μας όλα κάνουν τον κύκλο τους και κάποια στιγμή τελειώνουν. Έτσι, έτσι είναι. Ακριβώς. Και είναι, θέλω να καταλαβαίνουμε ότι ο κύκλος έχει κλείσει, που είναι πολύ αργά. Και σημασία ακριβώς αυτό που λέει ο Μιχάλης είναι να καταλαβαίνεις ότι ο κύκλος έχει κλείσει πριν είναι πολύ αργά. Και δεν πρέπει να αφήνεις να πεθάνει ένα πράγμα. Ας το αφήσουμε, είναι ζωντανή εκπομπή. Την ερχόμαστε θα είμαστε μαζί. Για τελευταία φορά σε αυτή την εκπομπή. Βεβαίως θα είμαστε μαζί και πάλι από το Σεπτέμβριο. Αλλά για το ρεπορτάζ στην Ομίχλη θα έχουμε την τελευταία μας εκπομπή την ερχόμενη Τρίτη. Και αυτή τη χρονιά δεν θα κάνουμε ένα flashback στα περασμένα, θα κάνουμε κανονική εκπομπή, θα αναζητάμε έναν άνθρωπο. Έχουμε ήδη προετοιμάσει την εκπομπή αυτή, έχουμε κάνει την έρευνα, θα συνεχίσουμε για αυτήν την εβδομάδα να κάνουμε την έρευνα, θα κάνουμε δηλαδή πραγματικά κανονικά μία εκπομπή. Το οφείλουμε αυτό το ρεπορτάζ στην Ομίχλη, όχι να το τελειώσουμε με ένα μνημόσυνο, αλλά με μία ζωντανή εκπομπή που θα αναζητάμε έναν άνθρωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που είστε μαζί μας σήμερα το βράδυ και εσάς που θα πούμε αύριο το πρωί και τον Μιχάλη τον Χαρντά που μας παγούσε και ιδιαίτερα εσάς που μας βοηθήσατε πάρα πολύ στην ελληνική αναζήτηση. Καλό ξημέρωμα να έχετε και ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη. Γεια σας.